Yeah.
Chicago. Σε λίγο έτοιμε να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για να δούμε περισσότερα και για τους δύο ομάδες που σημαίνουν τέτοιοι. Είμαστε live. Τις καλεσμένες εποχές της εποχής τις συμβάζουν στην αποθήκη. Μιλά. Πάμε. Βάζει να βλέπουμε. Ναι, αυτό που σου δεν μπορεί να στείλει τηλέφωνο ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις, έχουμε τις θέσεις. Είναι 8 και 24. Πρώτη εικόνα του Καφτατζογλίου, ένα φαλακρό γήπεδο. Η εικόνα πέφτει απάνω στην άδεια κερκίδα. Δεν πρέπει να έχει πάνω από 12-13.000 κόσμο. Ή κάτω από 15. Αυτό έχει να κάνει όλη την ιστορία της τρομοκρατίας, μην έρθετε κτλ. Δεν πήγαν και οι Ηρακλειδείς. Οι οποίοι μπορεί να φοβήθηκαν να πάρουν εισιτήριο. Τέλος πάντων. Ωραίο το πανό για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο ότι τον εκτιμάει ο επίσημος Ηρακλής και έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ βλέπω συνθέσεις που βλέπω που να πέφτει πολύ ξύλο στο κέντρο. Δηλαδή η Τζόγλου Μακρύς, ο ένας, Ζιόλης Σάμπο, ο άλλος. Και δυο δεκαράκια Πασάς και Πέλκας που είναι της δημιουργίας. Η Τζόγλου Μακρύς, Ζιόλης Σάμπο βλέπω να πέφτει πολύ ξύλο. Και βλέπω ότι μια ομάδα εδώ, του Ηρακλή, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο δυνατό παιχνίδι, έχει δυνατά κορμιά. Έχει τον Μπουλούτε έκπληξη και όχι τον Τζιλιανίδη, γιατί βάζει το center for Μπουλούτε έξω αριστερά. Για μένα μαλακία, γιατί εδώ το αδύνατο σημείο του ΠΑΟΚ είναι ο Ροντρίγκες. Εντάξει, και εκεί θα έπρεπε να παίξει για μένα ο Τζιλιανίδης. Θα μπορούσε να βάλει τον Μπουλούτε δεξιά και να πετάξει τον Κυριακίδη δεκάρι ή έξω τον Κυριακίδη και μέσα τον Πασά. Δηλαδή, βλέπω ότι σε πρώτη εκτίμηση, δηλαδή, το back half Rodriguez που είναι το μειονέκτημα για τον ΠΑΟΚ αμυντικά. Δεν τα εκμεταλλεύεται. Με τον Μπουλούτ δεν ξέρω, αλλά σαν πρώτη στιγμή βλέπω να μην το εκμεταλλεύεται πριν το μάτς. Έχουμε δύο σεντερφόρ για την κάθε ομάδα. Το Μπουλούτ και το Βέλιο, αλλά σε άλλη διάταξη, δηλαδή το Βέλιο εννιάρι, το Μπουλούτ σε εντεκάρι. Και τον ΠΑΟΚ δύο φορ κοντά ένα στον άλλον, υποθετικά, γιατί ο ΜΑΚ θα κάνει τη μεγάλη κίνηση, δηλαδή θα βγει πολύ έξω και στο συμμετοχικό παιχνίδι. Είναι ερωτηματικό τι θα γίνει με τον Μπερμπάντοφ και τον Βέλιο. Είναι δύο παίκτες τους οποίους εγώ
τους ψηλό έχω κράξει να πούμε γενικά για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Εγώ το ποδόσφαιρο το βλέπω με άλλο μάτι, τώρα ο παδός και ο φύλαδος μπορεί να το βλέπει με άλλο μάτι. Μπουκουβάλα, Στάμου, Μπαρτολίνη, Σαραμαντά είναι μια τετράδα η οποία θα βρει σε Ροντρίγκες, Μπερμπάτοφ, Μακ, Πέλκα προβλήματα και μεγάλο ρόλο θα παίξουν στο αμυντικό παιχνίδι του Ηρακλή ο Ιτζόγλου με το Μακρύ. Τι απόδοση θα πιάσουν. Βλέπω μια κατάσταση στο κέντρο που βολεύει τον Ηρακλή, δηλαδή μια ομάδα που έχει χαμηλότερη ποιότητα. Θέλει και το παιχνίδι να πάει στη δύναμη, θέλει και το παιχνίδι να μην έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή όσο περισσότερο λιγότερα λεπτά, περισσότερα φάουλ, περισσότερες διακοπές, γιατί είναι ομάδα η οποία θα πρέπει να κάνει τον ευνηδιασμό. Όλσεν είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ και επίσης ο Βέλιος θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στον αέρα τα center back του ΠΑΟΚ από το Βέλιο. Δηλαδή πριν το μάτς λέω ότι εκεί θα είναι το... Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αμυντικά έχει τον αριστερό, το δεξιό του back half πρόβλημα και τα center back στον αέρα από το Βέλιο. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Από εκεί και πέρα αυτό δεν είναι γήπεδο ντέρμπι, είναι άδειο. Έχει εκεί απέναντι από τις κάμερες, πολύ κούτρα βλέπω στη θέση των επισήμων, πολύ κούτρα βλέπω. Και οι οπαδοί οργανωμένοι είναι στη θέση τους εκεί πέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Άδειο το γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι εικόνα γήπεδου που θα σου δημιουργήσει να ένα Ηρακλειδέας. Μαλάκα, μπουλούνται έξω αριστερά. Δεν θα κάνει τίποτα, Τσιλιανίδη τον έχει έξω. Τον έχει έξω τον Τσιλιανίδη. Δηλαδή μπουλούνται αριστερά, μακρύ στα χαφ. Έλα ρε τον Μπέλκα τώρα, χάμισε μου. Αν ήμουν αντίπαλος του Μπουλούτ, θα τον έφτυνα στην πρώτη φάση και θα τον έβγαζα με κόκκινη. Μετά κυνηγούσε να με χτυπήσει. Α, να τον εκνευρίσει. Ναι. Είναι βλάχης δηλαδή. Αφού είναι προβληματικό το παιδί, δεν είναι. Προτιμούσε σαν Ηρακλειδέας τον Τσιλιανίδη. Βέβαια. Τσιλιανίδης είναι και πιο θετικός. Ναι. Κάνει. Δεν κάνει τα γκολ βέβαια, δεν κάνει γκολ εύκολα. Κάνει, θα βάλει τους άλλους. Το Βέλιο πώς το βλέπεις? Θέλει προετοιμασία λίγο ακόμα. Στον αέρα δεν του τρώει του σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ? Βέβαια, όλους θα του φάει. Χαμηλά όμως. Χαμηλά είναι σαν τον Αθανασιάδη. Όταν είναι η μπάλα χαμηλά, κοιτά την Αγία Βαρβάρα να σημαδεύσει. Εσύ σκουλίκι με ποιον είσαι? Εγώ ουδέτερος. Με ποιος, αν βάλει γκολ, ποιος θα χαρίσει? Ο Ηρακλής. Με τον Ηρακλής σε βρωμοσκουλικό. Γιατί? Έξω. Όχι, έξω ο Κάτσε είπα, μέσα ο Σάμπο. Όχι, ο Κάτσε είναι έξω. Γιατί Ηρακλής ρε βρωμόσκυλο? Αφού τα ξέρεις τα πράγματα, λόγω αριανοσύνης είμαι υπέρ του Ηρακλή. Συμπαθείς τον Ηρακλή, βρωμιάρη? Καλά ρε βρωμιάρη. Βρωμιάρη. Όχι, πουρα εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα. Τι βλέπεις? 3-0. Ο ΠΑΟΚ. Πολύ ξύλο θα πέσει στο χαστό στα χαφ. Όχι, όχι. Όχι. Το Καθατζόγλιο πώς το βλέπεις? Καλό. Άδειο. Εσύ βρωμόσχυλο τι βλέπεις? Παουκάρα. Τι παουκάρα? Δεν γλιτώνει σήμερα. Α, 3 θα ρίξει. Και εσύ 3. 2 και 3, 6. Βάζελε. Βλέπω. Ναι. Παναθηναϊκός. Όπως έλεγε ο Παπαϊωάννου, ο Μίμης, έλα μετά το μάτς να σου πω, στο 90 λεπτό μου ρίξει. Τότε θα σου πω. Δεν κάνεις προβλέψεις? Όχι, ποτέ. Αυτοί που λένε 3-0 υπαοξίδες. Εκτός τόπου και χρόνου. Εσύ δεν μας πεις πώς το έπαιξες. Εσύ πώς το έπαιξες? Διακοπή το έπαιξα. Λοιπόν, εσύ τι βλέπεις? Εγώ βλέπω να δούμε κανένα καλό μάτσα. Λίπτον πίνεις? Τι πίνεις, τσάι? Τσάι, τσάι. Ορολογικά έχεις σαν και εμένα. Έτσι. Ναι. Άλλο αριανό. Πάμε σε άλλο αριανό. Λέγε ρε βρωμόσκυλο. Ο αγώνας είναι δύσκολος. Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, αριανός είναι αυτός. Θα κρυθεί. Όποιος βάλει τον κόλ θα κερδίσει. Για μένα. Δηλαδή. Όποιος βάλει τον κόλ θα κερδίσει. Έχεις δύναμη πολύ, φάουλ πολλά. Το παιδί θα πάει στη δύναμη, ναι. Αυτό... Το συμφέρει τον Ηρακλή αυτό. Ναι, τον Ηρακλή συμφέρει. Από εκεί και πέρα, όποιος βάλει τον κόλ, νομίζω είναι πολύ κοντά στην νίκη. Στο Αγιονέρι, τι είδες, πήγε στο Αγιονέρι.
ναι, τι. Ο Άρης παίξε πάρα πολύ καλή μπάλα. Με το ζόρι ρε πώς την κερδίσατε. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ήταν θέμα χρόνο το παιχνίδι να το πάρουμε. Το πήραμε. Κόσμο είχατε. Πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 1.700 άτομα. Ο Άρης, 1.700 άτομα. Πάρα πολύ κόσμο. Η κερκίδα εμείς ήταν τίκα γεμάτη. Και πέταλο και τα πάντα. Γυναίκες είχε. Πάρα πολλές. Ωραίες. Και ωραίες. Πιο ωραίες γυναίκες είναι του Άρη, δηλαδή. Του Άρη, ναι. Μαλαμπατή να πίνεις. Ναι, ναι. Με σωρωθεί. Ναι. Ήρθες να δεις το μάτς. Ναι. Τι ομάδα είσαι. Άρης. Και εσύ Άρης. Θέλω με ποιον είσαι με αυτούς. Με τον Ηρακλή. Γιατί με τον Ηρακλή. Μ' αρέσει. Δηλαδή αν βάλει γκολ ο Ηρακλής θα το πανηγυρίζεις. Βέβαια. Και, γιατί όχι ο ΠΑΟ. Και αυτή η ομάδα της πόλης είναι. Εντάξει. Ναι. Πιστεύω στην ισοπαλία όμως. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμάς. Πάμε να δούμε τον Πέζο. Αυτός εδώ ωραίος άντρας που μοιάζει με τον Πέζο. Λοιπόν, μας κάνει μια πρόβλεψη. Πήγε στο Αγιονέρι και εσύ Αριανός. Με ποιον είσαι τώρα. Είμαι όποιος παίξει καλύτερα. Δεν είσαι φανατικός υπέρ του Ηρακλή όπως οι άλλοι Αργενοί. Όχι, όποιος παίξει καλύτερα να κερδίσει. Δεν είμαι τόσο φανατικός. Ποιος. Ποιος. Ο μπαίνω μέσα. Δεν βλέπεις δηλαδή να γίνεται εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Εγώ το έχω το μάτς γη μήχρονο χ τελικό. Α, το βλέπεις με σφιχταδούρα να πούμε. Καλά. Όλη την εβδομάδα το να θυμίσει την αρχική ομάδα. Δηλαδή ο Τούρκος, όλοι υπολόγισαν στον Πασά, δεκάρι Τσιλιαρίδη στην ομάδα, τελικά επιλέγει για την αριστερή πλευρά. Αριστερό εξτρέμ Μπουλούτ. Ρίσκο. 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 Θα κάνεις δήλωση. Θα κάνεις δήλωση. Τι βλέπεις. Παίζουμε για να παραλλαγήσουμε τώρα έτσι. ΠΑΟΚΣΙΣ, Βλέπω, ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω να πήγες στον Καρταζόγλου, φοβήθηκες. Ποδοσφαιρικά. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν είχα παρέα να πάω. Μάλιστα, δεν έχεις παρέα να πας. Που ξεκίνησε το μας, τι βλέπεις. Βλέπω ΠΑΟΚ 0-2. 0-2. Πολύ αισιόδοξοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Για να δούμε την κάμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Βίτορ κάνει το πλάγιο. Ο Μαρτολίνη έχει τον... Βέβαια. Το περπάτο από τον Έγιο Μπαρτολίνη, έτσι. Μάλιστα. Τα πλάγια τα εκτελεί ο Βίτορ σαν δεξιός μπακ. Πιο δεξιά. Και βγαίνει ο Ροντρίγκες. Λοιπόν, ο Βίτορ στο παιχνίδι παίρνει το ρόλο του Αντιτζαβέλα. Αλλά ο Τζαβέλα είναι αριστερό μπακ. Ο Βίτορ δεν είναι δεξιός μπακ. Πρέπει να χτυπήσει από εκεί ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ την μπάλα. Κατοχή. Λοιπόν, Μακ. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει κατοχή ο Ηρακλής. Ξανά ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Μακρύς θα κατεβάσει δύσκολα. Δύσκολα. Είναι ο Μακρύς άμπαλος. Δυνατός, γερός, άμπαλος. Αναχαιτιστής και ψηλά και χαμηλά. Αλλά άμπαλος. Λοιπόν, κορυφή ο Βέλιος, Μπουλούτα αριστερά, Κυριακίδης δεξιά και Πασάς δεκάρι. Όπα, που Κουβάλας παίρνει την πλευρά. Κυριακίδης την πλευρά, κλείνει προς τα μέσα, σέντρα, εντάξει, πλάγιο για Ηρακλή. Ο Ηρακλής διαλέγει την αριστερή πλευρά που αμήνεται ο ΠΑΟΚ. Πάει από το Λέοβατς. Λάθος. Λάθος από εκεί πλευρά. Την άλλη πρέπει να πας. Την άλλη πρέπει να δώσεις. Όχι από δεξιά Ηρακλή. Την άλλη πλευρά πρέπει να πας. Οπα. Βγήκε out. Βγήκε out. Η σέντρα του Κουβάλα. Ναι,
Κρίς πήρε την κεφαλιά. Γιόλης, Σάμπο, ο Λίγητσος. Τζαβέλας, Βερμπάτοφ, Ροντρίγκες. Τζιόλης, όταν σε πάσε στο πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ο αρχηγός του ΠΑΟ. Γενικά ο ΠΑΟ είναι με διαφορά η πρώτη ομάδα σε πάσες που προωθούν την ομάδα Στριακίδης και Ροντρίγκες. Ξεκινά μια ατομική προσπάθεια. Και ανοίξω την περιοχή της Τάρι πάνω στον Φιντζόγλου. Τζιόλης, σέντρα χαμηλά, κοντράρει και ο Μπουκουβάλας προλαβαίνει τον κόρνερ παραχωριπλάγιο. Σταχώρησε πολύ γρήγορα ο Τζόγλου, μαζεύτηκε κοντά στα δύο στόπερ. Σημαντική βοήθεια εδώ. Πιέζει ο Πασάς, δύο πιέζουν. Γίνει σέντρα και θα σταματήσει πάνω στο μακρύ. Διώχνει ο Στάμου. Πάει ο Μπουλούτ να διεκδικήσει. Χάνει από τον Μιγγέλ Βίτορα. Κατεβάζει ο μακρύς λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε. Τζιόλης, Πέλκας. Πολύ ψηλά. Δεν βγήκε ο Περνής. Διώχνει ο Στάμου. Ξανά ο Στάμου. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Ηρακλής. Βιάζει ο ΠΑΟΚ. Σάμπο, Λέοβατς. Σάμπο. Μεγαμμένη κίνηση να συγκλίνει και να σουτάρει. Το κάνει στην μπάλα. Φίλιππίνο προσπάθεια στο μάτς το 5 λεπτό. Καλή. Ο Σλοβάκος. Τον έβαλε το Σάμπο για πιο πολύ δύναμη και στον αέρα και χαμηλά. Πήρε καλή κούρσα ο Απούστης. Η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή, η διαδρομή του ήταν καλή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει από το Σάμπο και τον Ροντρίγκες στις πρώτες δύο τελικές. Από τον κεντρικό αμυντικό χαφ και από τον πλάγιο back half. Μάλιστα. Και ο Ηρακλής δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Ηρακλής καθόλου. Ο Μπαρτολίνη με τον Μπερμπάτοφ τον έχει στα ίσια, δεν τον έχει ζώνη. Ωραίο, μ' αρέσει. Ροντρίγκες, έχασα τον Σαραμαντά, κάνει κίνηση ο Βέλιος. Κρατάει ο Σαραμαντάς. Όπως σκύλος ο Σαραμαντάς. Τον Μπουκουβάλα. Γυρίζει ο Σαραμαντάς, δεν ανεβαίνει. Ωραίο, μ' αρέσει και αυτό. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση, κάνει και μια σέντρα που σταματάει πάνω στο Τζιόλι. Σέντρες του Μπουκουβάλα δεν είναι πολύ καλές. Τζιόλις. Ελεξία ο Ροντρίγκες, στην... κοντά του διαγώνει Ελεξία ο Πέλκας, προτιμά τον Μπερμπάτοφ. Άντε Μπερμπάτοφ, οχ. Μπάλας κάνει πάνω. Κάρτα είναι αυτό. Πάω να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα δεξιά την τέγα με τους τραυματισμούς του Κίτσου και του Κωνσταντινίδη και την κατάλληλη. Εδώ χαρίζει κάρτα στον Ηράκλειο, κοιτά. Στον Μπουκουβάλα, έκτο λεπτό. Χαρίζει κάρτα σε Μπουκουβάλα. Τράβηγμα σε Μπερμπάντοφ. Χαρίζει κάρτα στον Ηρακλή. Συμφωνώ. Συμφωνούμε έτσι. Ωραία. Βλέπω τον Μπερμπάντοφ στην πιο μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Καλό το γύρισμα. Βλέπω τον Μπερμπάντοφ. Το έκτο λεπτό. Δεύτερη επίσκεψη. Παίζει πιο πολλά μέτρα ο Μπερμπάντοφ. Πετμεζά. Μπερμπάντοφ παίρνει πιο πολλά μέτρα. Παίρνει να δημιουργήσει. Ο Πέλκα χαμένο το βλέπω. Σαν κουράδο που κατρακυλά από τον Όλυμπο είναι. Ο Πέλκας είναι γαμισέτα είναι. Βλέπω τον Μπερμπάντοφ πιο συμμετοχικό. Μπαίνει στο παιχνίδι δηλαδή δυνατά σήμερα στην οργάνωση. Στα πρώτα 7 λεπτά αυτό είδα. Λοιπόν σημειώνουμε. Μπερμπάντοφ πιο συμμετοχικός. Επιτέλους. Λοιπόν. Δηλαδή τώρα ψάχνει ο Τζιόλης, το Λέοβας και το Ροντρίγκες. Εγώ τώρα ο νέος Κούδας ο Πέλκας κρύβομαι. Κρύβομαι. Είμαι κρυμμένος, σχεσμένος είμαι. Κλάτς, κουράδα, να. Σε όλα τα παιχνίδια τους. Για να δούμε. Πάει Ηρακλής επίθεση. 7ο λεπτό. Και δεν ήταν αντίστοιχα στατιστικά του Ηρακλή. Ο Φέλιος βγαίνει σε συμμετοχή. Επίθεση στο ποτάσμα σε εντός έδρας αγώνα. Δεν μπορεί να κάνει συμμετοχή ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να κάνει συμμετοχή. Ωραία που. Και αυτό κάρτα. Καβέλας συζητάει με τον διεκδίκη του Κανένα Πάουρ. Καβέλας είναι μέσα από τον Φέλιο. Δεν είναι φάουλ. Την μπάλα του πήρε.
του Τζαβέλα. Δυναμικό μαρκάρισμα. Το replay δικαιώνει τον παίκτη του Ηρακλή. Με πολύ λίγο μπροστά του. Αντιλήφθηκε μόλις γύρισε πρώτη σε δίνα μέτρα την μπάλα. Πέλκας ανεπλόγου της 20, ο Σάμπο Σανκιό Ροντρίγκες. Ο Πέλκας είναι ελερωμένο το βρακί του. Ο μέσο επιθετικός αυτό πράσινο ακροδίτη από την πάνω και πλαγιό. Δεν το βλέπω να βγάλει στο Μασχέτον. Κιτρίνησε από το φόβο του. Γιατί γίνονται μονομαχίες εδώ, κάτι τράκες πέφτουν μέσα. Μάχες σώμα με σώμα. Όπα, φάουλ υπέρ του Πάου Ηρακλή εδώ. Άστε. Και ο Πάοκ στο οργανωτικό του παιχνίδι είναι λίγο, απλά λίγο ελαφρά καλύτερο από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν κρατάει μπάλα και ο Πάοκ δεν μπορεί να παίξει. Από τις πλευρές πάει. Η παρένθεση έχει να κάνει με το να συγκλίνει, να μπαίνει, να πατά περιοχή, να βοηθά το παιδί και σε αυτή την περίπτωση είτε θα κάνει και ο Σαραμαντάς είτε θα φέρει πιο αριστερά με τσόλου. Ροντρίγκες, Ζιόλης. Λίκας ο Ζιόλης για τον Λέοβατς. Σάμπο ήρθε κι αυτός. Τρίκολο Ζιόλης υποδέχεται ξανά την μπάλα για τους δύο Ροντρίγκες δεξιά. Πρώτο ο Βίτορ. Ήρθε και ο Πέλκας από εδώ για να βοηθήσει, αλλά ο Ροντρίγκες βρίσκει διάδρομο. Και κάνει και μια έξυπνη παλιά, πολύ δυνατή. Προσπάθησε να καλή. Εκμεταλλευτεί την κίνηση του Μακ. Καλή. Ο Μακ δεν υπάρχει ακόμα στο παιχνίδι, 10 λεπτά. Την πήρε, ούτε έκανε συμμετοχή, ούτε βγήκε στη γραμμή. Βλέπω τον Ροντρίγκες να φεύγει από δεξιά και να γίνεται χαφ. Και βλέπω τον Μπουλούτ να μην τον ακολουθεί. Ηρακλειδέα. Πολλές κούρσες βλέπω ο Ροντρίγκες από τα δεξιά. Ο Μπουλούτ δεν το βλέπω να ακολουθεί και πέφτει χάφ εκεί και γίνεται ζημία. Άσε ρε Πέλκα. Άσε ρε Πέλκα. Στην δεύτερη αγωνιστική αλλαγή με τον Πανιόνιο, στην τρίτη βασικός, με το Λεβαδιακό, έχασε και τα δύο μάτς. Ο Ηρακλής, εντός έδρας, δεν έχει ξαναπέξει από τότε. Σήμερα είναι βασικό σε τέρμι με τον Πάο. Πασάς, Μπουλούτ. Με καλό στο ένα με έναν. Συγκλίνει, ράβηξε λίγο τον κοντρόλ όμως και την πάρα ο Σάμπο. Θέλει να φύγει γρήγορα ο Πάο στην επίθεση. Μεταφέρει γρήγορα την πάρα τουλάχιστον στην επίθεση για τον Μπερμπάτοφ. Το οποίο έκλεισε πολύ ωραία ο Σάμπο και δεν του επέτρεψε να γυρίσει για να δει τι γίνεται πιο μπροστά. Να έχει επιλογές. Σάμπο. Του επιτρέπουν χωρίς πίεση να κρατήσει την πάρα του Σλοβάκου. Για ακόμη μια παρακριτής μέτρα, Ροντρίγκες, χωρίς βοήθεια με τρεις μπροστά του. Σάμπο, ξανά για τον Ροντρίγκες, πανέξυπνα, βγήκε ο Περνής και μάζεψε. Ο Ροντρίγκες αλωνίζει, στόπ από το 2-3 λεπτά στο λεπτά, αλωνίζει ο Ροντρίγκες. Το Σάμπο δεν τον πιάνουνε, δεν πάει επάνω του παίχτης. Πρόβλημα ο Σάμπο δεν είναι. Ο Πέλκας είναι χεσμένος. Βγαίνει και ο Μπερμπάτοφ στη συμμετοχή. Ο Μακ δεν υπάρχει. Δεν πήρε ο Μακ πρωτοβουλία. Δεν πήρε κούρσα, δεν πήρε οργάνωση, δεν πήρε τίποτα. Δεν ξέρω, είναι εκτός παιχνίδιου. Πήρε για παλιά ο Κώστα, παρακαταλήξει του Τζιόλι, Σάμπο. Ξανά τον αρχηγό του. Λέβει ίδιο Λέωβατς αριστερά, παίρνει ο Μακ. Λέωβατς κάνει καλή κίνηση, αλλά το σταμάτησε. Το ρεκτή μπάλα. Κάτι λίγο μπερδεύτηκε. Βρίζει πίσω το Τζιόλι, Σάμπο. Πέλκας. Έλα ρε πεθαμένο ρε. Ρε τον είδα ρε, κίτρινος είναι ρε. Τη χρυσή έχει βγάλει ρε, ποιος Πέλκας ρε. Αρνητικός στα 12 λεπτά, τίποτα, μηδέν. Έχουμε πρόβλημα. Καλά πάμε, ωραία. Περνής, δίχως μεγάλη ευκαιρία για τον Πάο. Ο Παπαδόπουλου. Δεν έχει δεχτεί κάποια μεγάλη φάση, δεν έχει κρατήσει όμως και την μπάλα πολύ. Για να μας δείξει τι μπορεί να κάνει επιθετικά για να προβληματίσει τον Πάο του Ιγκορ Τούντορ μέχρι στιγμής. Τώρα πλάγιο κερδίζει την περιοχή. Κανεβαίνει σιγά σιγά από κουβάλας, παίξει στο κέντρο λύση το μακρύ και τον Ιντζόγλου και ο πίσω εκεί πάει μπάλα αριστερά, δεν είναι ο Σαραμαντάς, τον Ιντζόγλου
Από εκεί πρέπει να χτυπήσει ο Ηρακλής. Από εκεί. Από εκεί πρέπει να χτυπήσει ο Ηρακλής. Συμφωνείς? Από εκεί την πλευρά πρέπει να χτυπήσει ο Ηρακλής. Από του Λέοβατς. Εκεί έχει τρύπα ο ΠΑΟΚ. Ωραία την έβγαλε. Ε? Δεν γυρνάει ο Ροντρίγκες. Πάει ο Βιτόρας δεξί μπακ. Ανοίγει η άμυνα. Μπαίνουνε τρύπες. Πάρτο, 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 πάρτο. Αυτόν, Ηρακλειδέας, πάρτο, αυτόν, 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 αυτόν. Τι έγινε ρε μαλάκα. Γιώργο ρε μαλάκα. Έχεις να πεις τίποτα? Μας παίζανε αλλά τους τυχώσαμε. Εντάξει. Ποιος το βάλε τον γκολ, δεν άκουσα. Πώς. Φάγατε γκολ από το μακρύ ρε μαλάκες. Το μακρύ φάγανε γκολ. Έτσις μαλάκες. Φάγανε γκολ από το μακρύ ρε. Τι γελέ. Έμουσε από το μακρύ ρε. Αυτό που το διώξατε ρε. Αυτό που το διώξατε ρε. Το μακρύ ρε. Απ' το μακρύ ρε γκολ ρε. Αυτό ρε σπαλάκα. Γιατί δείχνει το Θεό ο Μακρύς επάνω? Γιατί δείχνει το Θεό? Γιατί ο Πέλγας είναι σαν να παίζει ο Μέση της Τούμπας που έπαιζε στην Προεδρική. Ο Πέλγας. Ο Πέλγας. Το μάθα. Α, πα, πα, πα. Απ' το μακρύ ρε. Τι, το μακρύ ρε μένα. Κάτσε, τρία θα βάλουμε. Τι τρία θα βάλεις. Το μακρύ έφαγε γκόλ ρε. Άντε βία πέδε μαλάκα. Σε ντερμπάκ είναι αυτά ρε. Τρία θα βάλω, τέσσερα θα βάλω. Είναι η δεύτερη φορά που ανοίγει το σκορ φέτος ο Ηρακλής. Το έχει καταφέρει μόνο την πρώτη αγωνιστική στο μάτς και έμεισε το μοναδικό που είχε δει την κανονή στην και πέμπτη φορά που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ. Έχει κάνει δύο αναστροφές στις προηγούμενες περιπτώσεις. Μία από αυτές στο μάτς του Νάικ και όταν προσκυμβαίνει πάλι ο ΠΑΟΚ το είχε δει το κόλλο. Οχ, από εκεί πρέπει να χτυπήσει. Α, μπράβο. Από εκεί. Γιατί φάουλ? Είναι φάουλ αυτό? Για να δούμε. Το χτύπησε. Ροντρίγκες ήθελες, δεξί back half. Φάγε την κάρτα σου. Μάλιστα. Ο Στολάκης. Αλλαγή. Αυτό είναι αποβολή. Αυτό είναι αποβολή. Αυτό είναι αποβολή. Είναι αποβολή αυτό. Σωστό, αποβολή. 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 Είναι αποβολή αυτό. Αποβολή δεν είναι αυτό. Είναι αποβολή. Αυτή είναι αυτό το δίκαιο. Ωραία καρατιά. Αυτή την καρατιά ο Βέλιος σε μένα έπρεπε να τη δώσει. Που το κάνω κριτική μεγάλη. Τώρα στο τερματοφύλακα δεν είναι. Ρε το μακρύ ρε. 16 χαρίζει κόκκινη στο Βέλιο. Βέβαια. Εδώ ευνοείται. Εδώ ευνοείται ο Ηρακλής αυτή τη φάση. Βέβαια. Ο Πίτο στο Ταβέλα. Ο Ρακλής πέσει για το 10 και τώρα περιμένει και επιστρέφει ο Μπουλούτ. Ροντρίγκες.
πάρε τα εγγόνια μου και ρώτα για την άποψη. Κάτσε ρε. Όπως ο Βουλούν θέλει να κατεβάσει ο Πασάς σαν να βαντάς σε αντίπαλο Βίτορ. Τσίπησε την μπάλα ο Πέλκας. Χέρι. Το φάουλ για τον κέπαλο. Τρεις αλλαγές που πάω στην δεκάδα σε σχέση με τον Μάθο με τον Ολυμπιακό. Άλλες τόσες ο Ηρακλής. Και ο Βουλούν θα δεν θα το ροκάρει. Εκεί πάει μπάλα και θα δεν Βίτορ. Κάνει τη δημιουργία για να κλείσει το μάτι από την πλάγια. Κυρίως από αριστερά. Ήταν η πρώτη φορά που προσέχει την περιοχή από την δεξιά πλευρά. Για να πιάνει την δράση του Βίτορα. Βουλούν. Σαραμαντά. Συμβάλλα και πάλι στον Βουλούν. Το περίμενε πάσα ο Βέλιος. Σε δεδομένη που έπαιρνα όλους. Κατά τη διάσταση. Επίσης το κόρη είναι το όλα. Τι είναι να περιμένω, τι να περιμένω. Δεν θα πάει στο 40 και τι να περιμένω. Δεν έχω γίνει 200 φάσεις. Σουβλάκι μήνες. Τι. Εσωτερικά πίσω από τον Βερμπάτο, κινείται σε όλους τους χορούς της Γιώργης. Σάμπο. Πέλκας. Ο Βερμπάτο κάνει κίνηση, μαζεύει ο Περνής. Μετά που ψάχνει πάντως με όλους τους τρόπους, και από τις περιοχές της Περνής, και από ανάξονα σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Ηρακλής αμήνεται καλά. Και αρχίζει σιγά σιγά να επιτίθεται και καλύτερα σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Και θάρρος μετά τον γκολ. Ο Ματρίς θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Έχει καταλάβει τον Ρεσίπο Ροντρίγκες που κάλυψε και γύρισε στον Όλσεν. Συνήθως βλέπεις ότι έβαλε πριν τις φωνές ο Μάρκος στον Πέλκα, γύρισε ο Περπάτο μετά την προηγούμενη σέντρα και έβαλε τις φωνές και κατάλαβε σε προηγούμενο. Εκτός τον Πέλκα κοστί. Παίζουμε. Πάντως για άλλο ένα μάτς, η κεντρική αμυντική του ΠΑΟΚ κοιμήθηκαν. Είναι άλλο ένα μάτς, ακούγομαι. Γιατρέ, ακούγομαι. Ωραία. Και είναι άλλο ένα μάτς. Εδώ βλέπουμε ότι μαρκάρουν ζώνη και δεν μαρκάρουν παίκτες. Δηλαδή για παράδειγμα το Μακρύ θα έπρεπε να τον έχει και ο Σάμπο. Γι' αυτό έβγηκε ο Κάτσε. Για να μπει ο Σάμπο, να έχει μπόι. Μπήκε ο Μακρύς, ο αμυντικός χαφ. Του την πήρε την κεφαλιά. Ο μαμαρκάρει συνέχεια ζώνη ο ΠΑΟΚ σαστημένα. Θα έχει αυτό το αιώνιο πρόβλημα. Άλλη μια φορά λοιπόν. Το μεγάλο πρόβλημα. Και ο ΠΑΟΚ την κατοχή και ο Ηρακλής το σκορ. Α, αυτή την ιστορία. Πέλκας ανύπαρκτος. Μπερμπάτο φοβισμένος. Και από τα πόδια του Σάμπο παίρνουν οι επιθέσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Από τα πόδια του Σάμπο να περνάνε οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Έχω Μπερμπάντοφ, έχω Μακ, έχω Πέλκα. Δεν γυρίζει κανένα πίσω. Εντάξει. Ο Σκούρτης ρε, ο Σκούρτης, το center for της Τρίπολης, γίνεται χαφ και παίρνει την μπάλα και μοιράζει και κάνει και εκτελεί. Και στη μεγάλη απόσταση. Και εγώ έχω τώρα, ο Μακ έχει χεστεί και ο Πέλκας. Είναι με ψυχολογικά. Σε ένα καφτατζόγλιο που δεν είναι και το πιο τρομοκρατικό γήπεδο, να πούμε έτσι. Αν το κάνουμε 3-0,
Τη γυναίκα θα τη διώξω απόψε. Θα πάω να πάρω 9 ρωσίδες και να χορεύω. Τις 9 ρωσίδες. Είναι στο γήπεδο, μ' άφησε μόνο. Η γυναίκα στο γήπεδο. Το σκύλο. Η γυναίκα του και η κόρη του στο γήπεδο είναι. Θύρα 10, ε. Ναι, ξέρω, φανατική είναι. Ωραία, ο Παπαδόπουλος χτυπάει από τη μεριά του Ροντρίγκες. Τι μάλακα, τι έρε. Από τη μεριά του Ροντρίγκες χτυπάει. Σας έχουν πάρει πρέφα από εκείνη την πλευρά και σας χτυπάνε από εκεί. Εδώ, βλέπεις. Από την πλευρά του Ροντρίγκες. Όποιος θέλει περνάει από εκεί. Άλλο ένα στημένο για τον Ηρακλή. Πολλά λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Άλλο ένα στημένο, για να δούμε εδώ. Πάλι χάνουν τις κεφαλιές όλοι. Σε κάθε μονομαχία μέσα στην περιοχή χάνετε τις κεφαλιές. Στον αέρα. Άντε ρε Μπερμπάτοφ. Άντε ρε Μακ. Άστε. Άστε ρε Μέρφη. Άστε. Άσε ρε Μέρφη. Το παιχνίδι πάει εκεί που θέλει ο Ηρακλής, στη δύναμη. Στη δύναμη, στη μονομαχία. Και στην πλευρά την αδύνατη του ΠΑΟ. Άδυνη κοινωνία. Έχω γίνει. Μου αμεθανός. Τον Ηρακλή, δε. Πέφτει και ξύλο εδώ, βλέπω. Σκληρά φάουλ κάνετε. Σκληρή ζωή. Ο Μπερμπάντοφ την πήρε. Κοίτα, δείξαμε λίγο. Ο Μπερμπάντοφ την πήρε γάμπαρη τη δουλειά. Ότι ξύλο. Την πήρε γάμπαρη. Σου λέει κάτσε εδώ τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Εδώ το μάτς είναι άλλο τώρα. Θέλει παλικάρια, θέλει ράμπο. Μπερμπάντοφ ένα δεκάλεπτο με πήρε τη συμμετοχή. Είναι στο 30 το μάτς. Την πήρε καμπάρι τη δουλειά. Σου λέει εδώ δεν είμαστε. Άσε τώρα για άλλο μάτς να πούμε. Και ο διαιτητής είναι μουραχά. Ψάιτ. Ο διαιτητής επιτρέπει το παιχνίδι το δυνατό έως το σκληρό. Αυτό βολεύει τον κύριο Ηρακλή εδώ. Δεν ξέρω για να γίνομαι αντιληπτός. Άρα εδώ η έδρα μετράει. Εδώ μετράει η έδρα. Και όπως είπε ένας πολύ καλός μου φίλος, ΠΑΟΚΣΙΣ, εγώ θέλω να δω, λέει, στο Καφτατζόγλιο τέτοια διαφορά δυναμικότητας όσο είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Τέτοια διαφορά θέλω. Αυτό θέλω να δω, μου λέει. Και είναι ΠΑΟΚΣΙΣ στη Βαρύγη, ωραίος. Είναι και στην Μαρμίτα αυτός. Ποιος είναι αυτός, ο Σάμπο? Ο Τζιόλης κατεβάζει μπάλα. Τη δίνει στα 4 μέτρα στο Σάμπο. Α, αυτό είναι. Σάμπο, τι κάνουμε? Δεν το μαρκάρει κανένα, σου λέει. Σου λέει. Εντάξει. Ναι, καλά. Εντάξει. Στο Σάμπο πάνω δεν πάει κανένα. Ξέρουν ότι εντάξει. Στον Μπέλκα πάει, στο Μάκη, στον Μπερμπάντοφ. Εκεί πάει. Στο Σάμπο, Τζιόλ, γιατί να πάει? Γιατί να πάει κανείς το Σάμπο, μαλάκας είναι να πάει. Γιατί να πάει. Σου λέει άμα το φάω το Σάμπο, μαγιά του. Εντάξει. Άντε ρε Ροντρίγκες. Άντε ρε Τζιόλι, άντε ρε Μπερμπάντοφ. Μπαρτολίνη, ο Στάμου τον έχει στα στημένα τον. Ο Στάμου τον, αυτοί έχουνε man to man, ο Ηρακλής, στα στημένα. Αυτοί έχουνε man to man στα στημένα. Ο Πάοκ είναι στα αργή, εντάξει. Πάρ' το μέσα ο Μάκρης. Εδώ τώρα κοίτα τι γίνεται. Μου φαίνεται. Εξελίου
Klein Main. Τρίπλα, άκουδο. Αυτό το μάτς θέλει τρίπλα, διείσδυση, κούρσα. Μόνο ο Ροντρίγκες κάνει. Ο Λέοβας από αριστερά, εντάξει, ο Ζαβέλας είναι πίσω. Ο Μακ ένας με ένα δεν το βλέπω σήμερα να χώνεται. Καλό Πέλκας είναι κυτρινισμένος από το φόβο του. Ποιος Πέλκας θα πιάσει. Και ο Μπερμπάτοφ μετά το 10ο λεπτό την πήρε γαμπάρι ότι έχει. Τον είδαμε. Συγγνώμη. Πάρ' την κατοχή ΠΑΟΚ. Σάμπο. Όπως ο Σαραμαντάς είναι σήμερα σαν και εκείνους τους κομάντο, σαν και εκείνους τους κομάντο που πέφτανε στα πλοία, ρε, που τους καμικάζει, ναι. Ω, Σαραμαντάς. Μεγάλο πάθος. Ορίστε, πάλι χάσατε την κεφαλιά. Πάλι στον αέρα είσαι χαμένος. Ρε εσύ, σε αυτό το μάτς, μέχρι και ο Βέλιος στον αέρα θα σε διαλύσει. Άντε ρε Μακ, φοβάσαι. Είσαι, δηλαδή η ποιότητά του δεν φαίνεται ή η ψυχή του δεν φαίνεται του ΠΑΟΚ σήμερα. Τι δεν φαίνεται στον ΠΑΟΚ. Η ψυχή του, η ποιότητά του τι. Προφανώς ψυχή, Κώστα. Η ψυχή, εγώ πιστεύω. Ο Ηρακλής παίζει με ψυχή. Αυτό πιστεύω, Κώστα. Πασούλες, εκεί γύρω γύρω, πάμε. Ναι, κατοχούλα, εντάξει. Α, Κουτσένη. Έβαλε ο Πέλκας γκολ, το πεθαμένο. Τι έγινε, για. Έβαλε ο Πέλκας γκολ. Έβαλε ο Πέλκας γκολ, κύριε. Δεν μου λες, ποιος την πήρε την μπάλα και γύρισε. Ποιος πήρε την μπάλα και γύρισε. Την πήρε και γύρισε, ποιος. Όχι αυτός. Ο Μακ την πήρε και γύρισε. Ο Μακ. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τα πεθαμένα σας βάλαν γκολ, ωραία. Το πεθαμένο έβαλε γκολ. Δεν φάνηκε 30 λεπτά. Χώθηκε μια μέρα μέσα. Ωραίος, ωραίο γκολ, πολύ ωραίο. Πατολίνη πίσω. Για τον και η σέντρα του Λέοβατς ήταν φανταστική. Είχε βγάλει 4-5 τέτοιες στα Γιάννενα αυτός. Στα Γιάννενα είχε βγάλει 4 ώρες. Πέρασαν ξηράφι, ναι. Ωραίο γκολ. Γκολάρα. Ωραίο γκολ. Εμένα μ' άρεσε το γύρισμα του Μακ. Ποιος το μάρκαρε δεν είδα. Το Μακ, ποιος το μάρκαρε που τον γύρισε δεν είδα. Όλη η δουλειά ήταν εκεί. Το γύρισμα του Μακ. Ποιος κολόμπακας δεν είδα, δεν τον είδα. Που είδατε νωρίτερα,
ισοφάριση του ΠΑΟΚ, το γκολ του Πέλκα, υποψήφιο. Ωραίο γκολ. Και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Ωραίο γκολ. Και ψηφίζετε για κάποιον άλλο σας το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Συμμετέχετε και εσείς στην ψηφοφορία. Και μπορεί να αποκριθείτε σε τέλος χρονιά να κερδίσετε 5.000 ευρώ. Πάει η κερκίδα, έπεσε. Έπεσε η κερκίδα. Έπεσε. Ένα κύριο γύρισμα που θα πει ο Πέντε ο Μέλιος. Σπάει ωραία την μπάλα για τον Κυριακίδη που κάνει το σουτ πάνω στον Κώστα. Κυριακίδη. Όχι. Ξύλα πάντα ο Πέλκας δίνει την μπάλα στον Σλοβάκο. Κολλημένο πάνω από τον Στάμπο. Γυρίζει πολύ ωραία ο Μάκ. Το ρεύμα πλάτη. Έστρεψε ο Στάμπο επίση ωραία στο μαρκάρισμα. Ο Μάκ πέρασε. Ο Πέλκας θα σουτάρει ο Περνή από μακρινή. Ο Μάκ το ρε μάκρε. Τώρα κατάλαβα ποιος μάρκαρε το Μακ. Ο Στάμου ήτανε. Ο Στάμου ήτανε. Κοίτα τώρα. Το Στάμου στο Μακ επάνω είναι μια σαπατσουλιά του Παπαδόπουλου, έτσι. Ο Στάμου επάνω στο Μακ είναι θέμα. Προτιμούσα τον Τζιαμπάρι. Προτιμούσα τον Τζιαμπάρι να βάλει. Τώρα κατάλαβα ποιο ταγάρι ήταν το center back που του βγήκε. Ο Μακ. Ο Στάμου ήταν. Δεν μπορούσε να ήταν άλλο. Σωστό. Το χάνετε το μας τώρα. Όχι, δεν το χάνουμε αυτό, ούτε με συγχάρεστε. Ποιος. Δεν έχουν τίποτε. Κύριο Στάμα τον περπατώ, ο Μακρύς δεν πρόλαβε τον Σάμπο, αλλά η προσπάθεια του Σλοβάκου στην παράκλαση. Και τον Τούντο, ομολογώντας στο πάγκο της ομάδας του. Το περίμενα ότι τίποτα, αλλά αυτή είναι για περιστέρια είναι ρε. Ο Πάου, πιο καλό το περίμενες. Είναι πιο καλό, έχει πιο μεγάλο πάζ. Εμείς τι έχουμε. Με το Στάμου και με το... Στάμου ρε μου. Πέστα. Γιατί. Και ο Στάμου και... Χτύπησε ο Κυριακίδης τώρα σου. Έβαλε ένα στα Γιάννενα. Βάλ τον μόνο σου να χτυπάει 85 φορές. Οι πλαϊνοί σου δεν σκοράρουν. Σπάνια. Πολύ σπάνια να πάρεις και από το σέντα, από το αναμυντικό χάφ που πήρες γκολ τώρα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο Τζιλιανίδης θα έκανε διεσδύση. Μπορεί να τον κάνει αλλαγή. Ο Τζιλιανίδης. Στον Μπουλούτε πάνω την... Εδώ εκεί σου με φωνάζανε βγάλε τον Πέλκα από το πρώτο πεντάλεπτο. Και έβαλε γκολ και με λέει τι παιχταράς είναι. Άντε, γίνες. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Πέλκας έκανε τον γκολ. Φοβάται. Άλλα έβαλε γκολάρα. Βίτορ πρόλαβε τον Μπουλούτε και γίνει μόνος του. Βίτορ έχασε την μπάλα του Σαραμαντά. Και δεν γυρίζει γρήγορα στη φάση να βοηθήσει. Κάνει τη σέντρα ο Σαραμαντά, δεν διαμελώνησε. Έκανε την κίνηση ο Κυριακίδης, έκανε την προβολή και δεν είναι. Δεν βάζει εύκολα γκολ ο Κυριακίδης. Πασάς Κυριακίδης, Τσιλιανίδης, γκολ θα βάλουν κάθε Χριστούγεννα και κάθε της Παναγιάς που είναι 17 Αυγούστου. Δεν κάνουν γκολ. Δύσκολα. 17 δεν είναι της Παναγιάς. Α, 15. Εντάξει. Τέλειο που γενικώ είναι πολύ καλό στο παιχνίδι και από τον Κυριακήδη στην προηγούμενη περίπτωση. Σας πήρα από τον Περβάτο, ο Σαραμαντάς πίσω, κάνω ο Βίτορ μακριά την μπάλα, αλλά γίνεται για τον Ηρακλή. Εδώ είναι μια προβολή από τον Κυριακήδη. Ναι, πάλι, κοίτα, πάλι. Πάλι την πήρε. Πάλι την πήρε την μπάλα μέσα από τα center back του ΠΑΟΚ. Διαχρονικό το πρόβλημά τους. Σημειώνουμε εδώ. Κουβάλας, Γιακίδης, Φράτσε, τώρα εγώ στο Κάλλας, Παθουνάκη, δεν βρίσκει τον Κουβάλα, φέρει ένα πλάγιο πάντως και το σύνει και αυτό, το 42, Νίκος Παπαδόπουλος. Βέβαια, στα μπουζούκια πας με ισοπαλία. Πασάς, εκεί η επιλογή του Τζαβέλας. Την
Τζόγλου, πολύ ύψος για τον Μπουλούτ, με τη δύναμη να βάλει πλάτη τον Ροντρίγκες, αλλά ο Ροντρίγκες αντιλήφθηκε την παρακάνη τον Μπουλούτ και την μπάλα. Ο Τζόγλου είναι... δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στην ΑΕΚ ποιος έπαιζε. Μπάμπης. Όχι, όχι. Κοκ, κοκ. Ωραία center back έχετε ρε. Ωραία center back έχετε ρε. Μια χαμηλά, μια ψηλά. Αναστήσατε το Βέλιο. Ποιος τον ακούει τον παπά του τώρα? Θα μας σκίσει τώρα ο παπάς του Βέλιο. Ε, ο γιος μου, ο Παστολάκης. Να πούμε σαν 2-1. Τι θα γίνει ρε. Στο τρίτο 9 φορές θα την πηδήξω σήμερα. Στο τρίτο 9 φορές θα... Καλά, εσύ για να πηδήξεις τη γυναίκα σου πρέπει να κερδίσει να κλείσει τον πάγκρεμο. Τρία, άμα το κάνουν 3-1, 9 φορές. Μπορείς. Ω, 12 την άλλη την. Ο Πέλκας σε αυτές τις μαλλιές είναι μανούλα. Είναι καθετοπασάκιας. Ο Πέλκας είναι καθετοπασάκιας μεγάλος. Αλλά σουτ δεν έχει, το κεφάλι τώρα πως έβαλε δεν ξέρω και στα δυνατά τα μάτς φοβάται. Φοβερός καθετοπασάκιας. Μεγάλος καθετοπασάκιας. Αυτό είναι. Και πρέπει να βρει δυο γλίγορους να τους πετάξει διαγώνια ή την κάθετη. Σε αυτό είναι ο καλύτερος νομίζω, αλλά τα άλλα τα στοιχεία πρέπει να τα βελτιώσει. Ρε το μπάοκρε. Ρε το μπάοκρε, το παίζουμε στάνταρ χείρε. Καλά, πα. Σεντερμπάκ είναι αυτά, ρε. Σάμπο, χαφ. Ω, μπράβο τον Ηρακλή. Ποιο Μπερμπάντοφ, ρε. Ποιος Τζιόλης, ρε. Πόπο Σαραματάς πρέπει να είναι. Ο Σαραματάς, μπράβο. Ο Σαραματάς πρέπει να είναι ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή. Κοίτα τα μούτρα. Πάρ' τα μούτρα αυτού νούγε. Ρε εσύ! Σου έβαλε το κόλλο, δεν πρέπει να πέσει. Ο Σάμπο, ο Πέλκας. Συμφωνούμε σε αυτό. Τελειώσαμε. Ο Σάμπο έπρεπε να παίζει. Ούτε ο Σάμπο. Ε, ποιος θα παίξει, ρε, πού είστε. Να παίξω, να παίξω. Μια λογική... Έξω. Ρε το Βέλιο, ρε, σας έβαλε γκολ. Ο Μακρύς και ο Βέλιος, ρε. Ε, πάω τρία γκολ θα βάλω, βρενάκια με. Και ισοπαλία να φέρει ο ΠΑΟΚ, αποτυχία είναι. Για σένα βέβαια ισοπαλία. Αίτητος, κρατάς το αίτητο, αλλά αυτή εδώ η τρομοκρατία της θύρας 10 πέρασε και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να σου πει τώρα ο Μπιφτέκης,
Εγώ έκανα έδρα το Καφτατζόγλιο, ενώ στην Τούμπα πάω ο Ολυμπιακός, ήσασταν τσα τσα τσα. Διάλειμμα. Μισό. Λέγε ρε γιατρέ, πες μου την άποψή σου. Ναι. Ναι. Thank you.
Thank you.
Για τα χρέη έβγαλε. Ένα τσάι του πλήρωσε 12 εκατομμύρια. Άστο το. Αυτό τα χρωστούσε. Αυτό τα χρωστούσε. Ο Πάοκ τα χρωστούσε. Διάβασε στη συνέδρια διάβασε το Πάοκ. Το ρωτήσα γιατί. Διάβασε στη συνέδρια μισό λεπτό διάβασε. Άκουσε τι είπε. Τον είπανε γιατί δεν πήρε έναν διευθυντή, τεχνικό διευθυντή πριν 2 χρόνια και τον πήρε τώρα. Γιατί λέει πριν 2 χρόνια δεν ήξερα λέει αν η ομάδα θα παίζει στη Γάμα Εθνική ή θα παίζει εδώ. Δεν ήξερα ρε φίλε γιατί τον παίζανε παπά στην κυβέρνηση να πούμε. Είναι έτσι δεν είναι. Τι βλέπετε ρε άστα χέστε τα αυτά. Τι βλέπεις στο δεύτερο ημίχρονο. Το βλέπω διπλό. Διπλό. Τι. 2-4 το βλέπω. 2-4. Εσύ πώς το βλέπεις δηλαδή λογικά. 2-2. Λογικός. Εσύ πώς το βλέπεις που θες. Δεν γυρίζει. Δεν γυρίζει. Γιατί δεν γυρίζει. Γιατί παίζουμε με 9 παίκτες ρε φίλε. Με 9 παίκτες παίζετε. Ποιοι είναι οι δύο μείον. Ο μείον ένας είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας που κάνει τον κόλ και την κάθετη και ο άλλος. Ναι και ο άλλος είναι να πούμε ποιος. Ο Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ ρε. Ο Μπερμπάτοφ. Για τον Μπερμπάτοφ τι θες να πεις. Χα μα
μάνα μα. Να βγάλω τα φρύδια του έτσι να πάω συνέχεια. 5-1 θα τελειώσει. Αχ, αναρροφήσει θα έχουμε. Για το φρύδι κατημολύει. Το φρύδι είναι η μεγαλύτερη πουστάρα αφού. Συζεί με έναν Άγγλο και ζήτησε 800 χιλιάρικο ο Άγγλος να έρθει να κοιμηθεί μαζί του εδώ. Εντροπήσε ρε. Γελιοποιείς την κατάσταση. Όλη η Αγγλία που είσαι. Εντροπήρε. Είχαμε καμιά αλλαγή. Δεν βλέπω αλλαγές. Είδες. Δεν μου λες το σαγκουίνι, το πλήρωσα. 1 ευρώ έχει το σαγκουίνι. Ακριβά το έχεις ρε πούστη. Λοιπόν, κουκουλάκι, πάμε δεύτερο ημίχρονο. Ελληνικός μονός με σαγκουίνι. Οι άλλοι τρώνε σουβλάκια. Πάμε για ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγές. Αλλαγές δεν βλέπω, δεν ακούω. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Ο άλλος, ο Κώστα, ο σέντερ μπακ, τρώει τρίπλα από το Βέλιο. Τρίπλα από το Βέλιο. Άντε να τη φας από το Μακ. Άντε να τη φας από τον Μπέλκα. Άντε να τη φας από τον Τσιλιανίδη. Άντε να τη φας. Σου λέω παίκτες δηλαδή που μπορεί να τριπλάρουν. Άντε να τη φας. Ξέρω. Ρε από το Βέλιο τρως τρίπλα ρε. Ρε Κώστα, Κώστα, Κώστα. Τα center back είναι σήμερα. Για να δούμε. Μακρύς. Πολεμιστής. Των 300 του Λεωνίδα. Ζάιρο και Αθανασιάδης. Αυτά είναι ντέρμπι για τον Κλάους ρε. Αυτά είναι ντέρμπι για τον Κλάους ρε. Δεν είναι για τον Μπερμπάτοφ ρε. Δεν το καταλάβατε. Ο Μπερμπάτοφ εκεί. Τσακ τσουκ δυο κλωτσιές είδε. Τέλος. Άκιο κάτσε. Όχι, όχι, όχι. Ποιο κάτσε εδώ θέλει να βάλει επιθετικούς. Ρικάρντο Κώστα, ναι. Τον έκλεψε ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό αυτόν. 800. Ο... ο απλός κόσμος του Ηρακλή δεν πήγε στο γήπεδο. Μόνο η θύρα 10 πήγε. Οι άλλοι απόδεινε. Πήγανε. Ο ΠΑΟΚ και η Τουρκία κάνει έρωτα. Αρχίζουν τα συνθήματα. Ωραία συνθήματα. Οχ, 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 οχ. Με Όλσεν και 3 center back αυτού του Βεληνικούς. Οχ, 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 φοβάμαι. Με πάσα. Κάρ τρελός εντός. Μανα, 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 μανα. Το Κυριακίδη, ωραίο, ωραία κομπίνα. Ωραία κομπίνα, καλή κομπίνα. Παπ, 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 με μία, μπράβο. Ωραία κομπίνα, σημειώνω. Όπω έτσι και πήγαινε μέσα, ούτε το βλέπω αυτός. Αυτός ο κύκλοπας. Τρέχα Τζαβέλα. Ωραίο σουτ. Αν ήσασταν προπονητές, τι θα κάνατε τώρα στον ΠΑΟΚ, τι θα αλλάζατε. Τι θα άλλαζες. Αθανασιάδης αντί ποιου. Μπερμπάντοφ. Μούφα μας βγήκε ο Μπερμπάντοφ. Έλξο Πέλκας, μέσα Ζάιρο. Μου αρέσεις που έχεις άποψη. Ωραίος. Νάτο, νάτο, νάτο. Μάνα, μάνα, ο Τζιόλι θα σε βάλει.
Επερνώ μετά από τον κύριο Κυριακίδη. Και ο Ηρακλής δεν πρέπει να παίξει με ένα χαφ περισσότερο σε κάνα δεκάλεπτο. Λέω εγώ τώρα. Ωραίο σουτ. Ωραίο σουτ. Πολύ ωραίο σουτ του Τζιόλι. Δεν βγαίνει ο Ροντρίγκες. Βγαίνει λοιπόν ο Μπερμπάντοφ που περπατάει και μπαίνει ο Κλάους. Και βγαίνει ο Πέλκας που έχει βάλει τον γκολ και μπαίνει ο Ζάιρο. Μάλιστα. Λες εσύ. Μάλιστα. Ένας Ηρακλειδέας είναι μόνο εδώ. Ένας αλλά κάνει για πολλούς. Πού είναι ο Ηρακλειδέας? Έλα. Πασάς, Κυριακίδης, Μακρύς, Φέλιος, καλή συνεργασία του Περσόντου Ηρακλή. Ανεβαίνει ο Μητσόπλου. Έλα παλικάρι μου, έλα. Έκανε κίνηση ο Πασάς, ειδικά τον Κώστα. Αν στο 51 είναι, θα κάνεις κάποια πιο αμυντικογενής αλλαγή για να το κρατήσεις από τώρα? Θα βάζα το Ρωμάνο μέσα. Το Ρωμάνο σε ποιο θέση? Στο κέντρο, λίγο να κρατήσει την μπάλα. Τώρα, ε? Τώρα. Γιατί ο Πάμπ δεν έχει υπέρτιση να κρατήσει. Δεν θα βγάζεις τον Μπουλούτ? Θα βάζεις τον Μπασά αριστερά και θα βγάζεις το Ρωμάνο? Μάλιστα. Διαρρήξει στα αμάξια και να κλέβει τα συζητή. Ο Μπουλούτ είναι για διαρρήξει. Είναι καθηγητή. Στη διάρρηξη. Κρατάω λοιπόν. Αν ήσασταν προπονητέ, ο ένα θα βάζε τον Αθανασιάδη και τον, και τον Μπέλκα και τον Ζάιρο. Και εσύ θα έβαζε στο Ρωμάνο κέντρο, θα έβγαζε τον Μπουλούτ και θα βάζε αριστερά τον Μπασά. Τον Τζιλιανίδη. Μάλιστα. Καλή κίνηση. Μ' αρέσει. Ξεκούραστο το Ρωμάνο. Μάλιστα. Ε. Καλή, καλή κίνηση είναι αυτή. Αυτή η κίνηση είναι καλή. Ποιος δεν βλέπει τη μύτη του? Η Χάιδα θα μας κερδίσει. Η Χάιδα θα μας κερδίσει. Κάτσε ρε, πάει γίνει. Να περιμένουμε τον Μπερμπάντοφ να μας σηκώσει. Ωπα, πα, πα. Αυτός ο Ρικάρντο Κώστα σαν σέντερ μπακ είναι πολύ ταγάρι. Μαζί με το Στάμου είναι να βγαίνουν μαζί οι δυο τους. Ναι, να πίνουν. Ναι ρε φίλε, πολλά λεφτά. Ρικάρντο Κώστα, πολλά. Και ο Μακρύς ο καημένος πόσα παίρνει? Τίποτα ρε. Τίποτα. Όπα, έλα, Μακ. Όπα, ορθέ. Γιατί? Γιατί κατηγορείς τον Κώστα για τον κόλ, αφού φταίει άλλος? Ποιο Κώστα για τον κόλ? Το κόλ που έφεγε πάνω. Ναι, του κάνει ο Σάμπο την πάρτη. Στα. Άστο τώρα, γιατί διαφορούμε? Δεν μου λες, άμα σου κάνει, άστα. Άκου. Πούλησε την μπάλα. Κι όλος τρώει τρίπλα από το Βέλιο. Πουλάκι μου, τρώει τρίπλα από το Βέλιο. Ναι. Τριπλίτσα είναι τώρα, το τάσο. Μαλαματίνα, καλή. Δεν έχω αιμονή. Ω. Στημένο για τον ΠΑΟΚ. Καλό είναι. Ο Μπαρτολίνη, ωραίος. Σάμπο. Φσάιτ. Κάτσε. Ψηλά τη σηκώνει την μπάλα, ρε. Μπερμπάντοφ έχει μέσα και μάκ, βρε τα γάρι. Σηκώνει ψηλά την μπάλα, βρε. Για να πλησιάσετε. Οι απόψει δίστανται. Δεν βλέπω πάντως τα εκατομμύρια του ΠΑΟΚ να πιέζουν την κατάσταση. Ούτε ατομικά, ούτε τακτικά.
και έχω φτάσει στα 54. Έχω φτάσει στα 54 και περιμένω από τον προπονητή μου, τον κύριο Τούντορ, να μου γυρίσει το παιχνίδι. Να δούμε τώρα. Καλό σου καφέ, αλλά είναι πικρός. Πολύ ωραία μάτς. Απομάθαμε. Ο Μπεσάντος κατέβασε πάρα πολύ ωραία. Ο Ιντζόκλου τον ακολουθεί. Λιώθηκε ο Βούλγαρος. Αντιμετωπίζει ο Πάολος Κλέντης. Έφερε και η κράτη από τον Ιντζόκλου. Δεύτερος παίκτης που παρατηρείται στο μάτς μετά τον Βέλιο. Δυσκολεύει στα πρώτα λεπτά στον Όλσεν. Θα ρίξει και παίζουν στο κλουβί ρε πούστε. Προηγουμένως η υπόδειξη του βοηθού για ο Σάιτς. Δικαίωμα να σου πω έχει φάουλ. Μαϊόρ Δίκλε θα το εκτελέσει. Όπως όλοι απόψε. Αγιά. Μπουλούτ είχε πρώτος μπάλα. Από τα πόδια του σαραματά το πλάι για παραφορά του Ροντρίγκε με τον Πέλκα. Ο άλλος του Μπουλούτ. Τα χάω εκεί πέρα τώρα. Προπονητές συνεχίζουν με την ίδια δεκάδα. Μην κάνουμε κοιλιά. Ξεκίνησα το μάτς. Πατολίδη γεμίζει, ωραία πάσα. Ο Πουλούτ πρόλαβε, βάλα από στο Γιάννη. Το συνδύο συνέχεια Όλσεν για τον Ροντρίγκες. Κάνει κίνηση ο Τσιόλης. Περιμένει ο Λέο πάτσα αριστερά. Την προβλητική διευθυντή είχε από το γήπεδο, αλλά έκανε την κίνηση από τους πόντους για να πάρει τον Ροντρίγκες. Σιώπη στο παδό του Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο. Μετά από κάθε φάση, ο Μπερμπατόφ ρίχνει πινελίκια σε συμπαίκτες. Έχω και Ρουφιάνος Ηρακλήδης μέσα στο Καφτατζόγλιο. Κάτσε να πάρω τον γιατρό τον Ηρακλήδια. Έκανα μια ερώτηση εδώ στο καφενείο σε ένα Ηρακλειδέα τι θα έκανε τώρα στο 50-60 τόσο. Σάμπο, Πέλκας, Βάτο. Βάζει τον Πορτουλίδη και βγάζει τον Μπουλούτ. Ναι, τώρα. Το να βάλεις το Ρωμάνο ξεκούραστο στη θέση του Μπουλούτ και να περάσεις το Τσιλιανίδη. Άρα θέλω, η δική σου άποψη είναι, θέλω ένα χαφ παραπάνω. Ο Μπουλούτ πλέον μου είναι άχρηστος, δεν το χρειάζομαι. Θέλω να κλείσω το χώρο, ναι, θέλω να κλείσω το χώρο, ναι. Ένα χαφ παραπάνω, μάλιστα. Πολύ ωραία, κλείσε. Η άλλη άποψη ενός Ηρακλειδέα είναι να μπει ο Πορτουλίδης στη θέση του Μπουλούτ και να γίνουν τρεις οι χαφ. Κατάλαβες. Να κλείσει στο 60 με την πρώτη του αλλαγή. Πρέπει να κλείσει με ένα χάφ ακόμα τον Πορτουλίδη τους χώρους. Και να κλέψει στο χώρο του κέντρου. Μέτρια ήταν και τα χάφ του ΠΑΟΚ. Εσύ έδωσες μια πιο εξτρεμιστική. Το Ρωμάνο δεκάρι, Τσιλιανίδης αριστερά και έξω ο Μπουλούτ. Δύο αλλαγές. Μάλιστα. Οπα. Πέρασε η πάσα. Πέρασε η πάσα. Άνοιξε το κοντρόλ, αλλά κράτησε. Και ξεκουράστηκε ο Μπουλούτ. Ναι, γιατί πρέπει θες και ένα παίχτη να βγαίνει η διαγώνια στο Ροντρίγκες.
θέλεις ένα παίχτη να βγαίνει διαγώνια και στο Ροντρίγκες. Γιατί το λέω, δεν το βλέπω να ανεβαίνει. Όλοι από δεξιά πάει ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις. Χωρίς τον Ρικάρδο Κώστα, πραγματικά σημαίνει ότι θα την παραχωρήσει ο Τσιόλη στη θέση του στόπερ για να μπει στη θέση του Στέφανος Αθανασιάδης. Θα βγάλει ένα στόπερ και θα παίξει με 4-4-2. Θα βγάλει τον Κώστα στόπερ, θα βάλει τον Κλάους, θα το παίξει πολύ επιθετικά, θα το γυρίσει σε 4-4-2. Θα παίξει ο Μπερμπάντοφ, θα παίξει και ο Αθανασιάδης, θα παίξει και ο Μακ, θα παίξει και ο Πέλκας και θα γίνει ωραίο μας. 4-4-2 θα παίξει βέβαια. Αυτό σκέφτεται, να βγάλει το στόπερ του. Και θα παίξει με Τζαβέλ αριστερό στόπερ και Λεόβατς αριστερό μπακ. Είναι ρίσκο και γι' αυτό να. Αυτός με τη σειρά του Σαραμαντά, στην ευθεία του κινείται ο Κουλούκ, κάνει την μπάλα Σαραμαντάς. Βάτοφ. Πασούλα. Και ο Λέωβας αριστερά το αποβεγγίσει, αλλάζει πλευρά ο Σάμπο και κάνει ένα σούτ καταλήγει. Και ο Σάμπο η καλά ποδάρια. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως θα γίνει. Έξω ο Μπουλούτ και τρίτο σκαφ. Πολύ καλή κίνηση. Βέβαια. Στο 62 η αλλαγή. Πολύ καλή αλλαγή. Τρίτο σκαφ. Καλή κίνηση. Του Άβελ να την κάνει. Βέβαια. Με τον Αθανασιάδη. Να παίρνει το γήπεδο. Να φτάσει το πέρα από το Τσέγκλι να προσπαθεί. Ο Πέτας επίσης είναι στο πέτος να πάει και το Σάβο. Και Αθανασιάδη πάει. Έλα. Α, όχι. Τρία στόπερ, έβαλε το Τσιόλι τρίτο στόπερ. Δεν το αλλάζει αυτός. Έχει πλάτη ο Μπερμπάτοφ, τώρα κοιτάζει να γίνει και δύο μπροστά, για να δώσει την μπάλα με τα κουλά και ρίσκαρε και έχασε την μπάλα. Πίεση. Δεν είναι ένα πλάγιο. Για τον Πάο που έχει δώσει. Κατάλαβες τι έκανε τον αυτός. Έβαλε. Τζιόλι στόπερ. Πώς το λένε. Βίτορ και Τζαβέλα. Στόπερ. Λέοβατς Ροντρίγκες back half. Πέλκα Σάμπο αμυντικά χαφ, Μακ δεκάρι, Μπερμπάντοφ Κλάους
center for. Πάλι 3-5-2 είναι. Δεν αλλάζει τη διάταξη. Έβαλε το Τζιόλι τρίτο στόπερ. Δηλαδή έχει δύο center for τώρα μη συμμετοχικούς. Με Σάμπο Πέλκα αμυντικά χαφ. Θα είχα μια τρύπα εκεί. Τι κι ο άλλος έκανε, καλύτερη αλλαγή έκανε ο άλλος. Για να δούμε την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Σάμπο δεν πέρασε την πάσα του, καλή σκέψη. Πήρε ο Μιντζόγλου. Το γέλα για τον Μασά. Λύθηκε και πάει να γύρω εκεί το. Έκριβο από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Και ο Μασιάδη στέλνει και θα αλλαγεί στο Ροντρίγκες. Έμεινε κοντά για τον βοηθήσει. Καλή εμπειρία ο Μπράκο, έμεινε την μπάλα. Δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Ξανά για τον Ροντρίγκες. Συγκλίνει με την μπάλα στο αριστερό, δεν σου λέει το κάνει ο Αθανασιάδης και από το Ασίτα δεν είναι ισοφαρίζει. Δεύτερο γκολ το πρωτάθλημα για τον Δήμητρα Περπάτο. Λοιπόν, όλη τη δουλειά την κάνει ο Ροντρίγκες. Ο άλλος πάει να κάνει σουτ, κατά λάθος του βγαίνει πάσα και βγαίνει 2-2. Κατά λάθος σουτ είναι το δεύτερο γκολ που βάζει ο Μπερμπάτου, που γίνεται κατά λάθος ιστορία. Μια με τον Ατρόμητο, τη μυρίζει, ναι, σε αυτά αγώνεται, εντάξει. Βέβαια. Τώρα φάουλ για τους γηπεδούς που αμέσως λένε στην επίθεση. Είπαμε δεν έχουν απειλήσει πολύ, αλλά όταν το κάνουν δημιουργούν πρόβλημα στο ΠΑΟ. Στημένο βρωμάει. 67 είμαστε. Στημένο βρωμάει. Πρώτο δοκάρι χαμηλά, εύκολα φύγει πάρα μακριά από την περιοχή. Τρέχει ο Ροντρίγκες να πρεσάρει, πάει στο κουβάλα. Η διαχείριση στην ευθεία του μπροστά, αυτό ψάχνει ανάμεσα σε δύο του ΠΑΟ, δύσκολο να πάρει την μπάλα Τζαβέλας. Πρόλα τον Περμάτοφ και έχει τον Τζαβέλα διαθέσιμο. Ήρεμα περνάει για τον Λέοβατς. Ψηλά η μπάλα για τον Αθανασιάδη. Ο Στάμου στο έδαφος πήρε τον φάουλ. Έλα παιχνί. Υπήρξε ο Σάββο νωρίτερα ήταν ότι πρέπει να μένει σταθερά μπροστά από τον άλλο, να μην προωθείται, να μην είναι παράλληλα. Με τον Βέλκα να μένει εκτός πίσω. Μακ δεκάρι. Δεκάρι ο Μακ. Και Πέλκας κόφτης. Ρίσκο. Ο Ιπορτούντορ μπροστά από την τριάδα. Ο Βέλιος μια κεφαλιά που τρέχει να διεκδικήσει ο Κυριακίδης. Μετά ο Βέλος να πει. Δύο. Ήρθα περνάει στο νούμερο 277 στην καριέρα του αυτό. Σε 638 αγώνες μιας. Τσαφ! Δηλαδή, τσαφ! Τσαφ έκανε ο Κλάους. Τώρα θα το περάσουμε εμείς σαν assist μεγάλη του Κλάους. Ο Μπερμπάντοφ, εκεί είναι ο Μπερμπάντοφ, στα όρια της μικρής περιοχής. Στα όρια της μικρής περιοχής, πρέπει να το τη φέρεις. Στη μικρή περιοχή εκεί θα στο βάλει. Κούρσες, τρίπλες, αυτά. Ναι. Φάουλ. Φάουλ. Κοίταξε, πολλά φάουλ μην κάνετε. Γιατί τα στόπερ. Εκτός αν είναι ο Τζιόλης καλύτερο στόπερ, μας βγει καλύτερο στόπερ. Να δούμε. Για να δούμε. Τζαβέλας. Λέοβατς. Λάθος.
Λάθος και αυτό στάμ. Αλλά καταλήγει στον Όλσεν. Προκούδορ. Σάμπο φέρει ο Ροντρίγκη δεξιά στη γραμμή. Έχασε ο Σάμπο σε κοκκίνη που σημαίνει να φέρει τα λάθη περισσότερα. Για τον Πάο και τον Πάο κάνει τα περισσότερα έχει τελειώσει στο πρωτάθλημα. 45, δεν θα πει 46. Φάγατε τον κάτσε ρε, για να βάλετε αυτό να. Ρατσιστό μούτρα. Φάγατε τον κάτσε ρε. Βάλατε αυτό να ε. Κινδυνεύει το αίτητο του Καφτατζογλίου. Κινδυνεύει το αίτητο του Καφτατζογλίου. Το αίτητο από τον ΠΑΟΚ. Κινδυνεύει η παράδοση. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Ροντρίγκες. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Ροντρίγκες. Συμφωνείς δάσκαλε? Είναι ο Ροντρίγκες ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Ροντρίγκες ο μαύρος, ο back half. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Πήρε τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του. Άσε τον Μπερμπάτοφ τώρα από το ένα μέτρο. Πήρε τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του. Μπες ρε Πέλκα να τριπλάρεις βρε τα αγόρι μου βρε. Ακεί καλά είμαστε. Ψηλά είμαστε καλά. Ψάιτε. Λοιπόν. Στα στιγμή για τον Κοίτα, Ηρακλειδιά! Ε, Ηρακλειδιά! Ηρακλειδιά, οι αλλαγές τώρα που κάνουν οι ομάδες, ο ένας έχει εκατομμύρια και ο άλλος έχει ψίχουλα, ε! Ο πόντος είναι για τον Ηρακλή θρίαμβος. Ναι ρε φίλε. Πασάς. Βέλιος. Αθηνάκη από τον Βουλίδη που πρέπει τον Κυριακή την ανεβαίνει και του δίνει την μπάλα. Δεύτερο δοκάρι, δεύτερο πάρτονα, φάτονα. Ω! Ωραία πασά του Κυριακή, σαν το του Κουβά, κόμμε ο Λεωβάτσι. Ωραίος ο Λεωβάτσι. Νούμερο 4 στο μάτς. Τα πολλά στημένα χτυπήματα στον ΠΑΟΚ. Ήποπτα είναι, ύπουλα είναι. Πολλά στημένα δώσατε στον Ηρακλή. Πολλά, πολλά. Και τα στατιστικά σας εκεί δεν είναι καλά. Για να δω πώς μαρκάρουν πάλι ζώνη. Πάλι ζώνη μαρκάρουν, κοίτα, κοίτα. Ζώνη. Μαρκάρουν ζώνη τα στημένα. Α, έξω Πέλκας μέσα ο Κάτσε. Μπράβο τον Όλσεν. Ναι, είναι, δεν είναι. Σαραβαντάς, σέντρα χαμηλά, διοκροπήτω. Ο Φιλίδης, δώσε η ηρωνία, την ευκαιρία του Ηρακλή. Πάσε για το Πασά. Τέχνη το Τζιόλι. Σαραβαντάς, το δεξί, Κυριακίδης. Μόλις εν πρόλαβε το κόρα για την συγκεκριμένη παραπάνω του Λεωβάτς. Και αφήνει για τον Ταβέλα. Λεωβάτς πάλι για τον Ταβέλα. Όπως πάντα δεξιά ο Ροντρίγκες. Αλλά στα τελευταία λεπτά έχουμε έτσι γέρνει προς τα αριστερά. Ο ΠΑΟΚ παίζει συνέχεια με αυτή την πλευρά. Κυριακίδης. Ο Κουβάλας. Ο Κνιωτζιόλης, πάλι προς
στα αριστερά του γίνει ο Περμπάτοφ να μαζέψει την μπάλα. Γιατί την προσπάθεια του Περμπάτοφ κάνει μια παλιά του Περμπάτοφ, να διώξει κάτω λίγη. Παλιά του Φίτορ, τώρα για τον Ροδρίγκες που μπορεί να λέει τόσο γύρω έχει. Και που είναι διασυμπερικά τον Σάμπου, γιατί την πάλι για να κλείξει ιστορικά. Αλλά τώρα πάει στο Κράτσε και ξανά αριστερά για τον Λέωβατς. Περμπάτοφ. Κάτσε. Βίτορ. Άθετα για τον Μακ. Κατ' κίνηση ο Ροδρίγκες. Δεν μπορεί να γυρίσει ο Μακ. Σάμπο. Σαντέλας. Περάσει όλο το όλη η ομάδα του πάω στο κέντρο. Κάτσε. Μακ. Προβολή του Ροδρίγκες. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Δεν συμφωνεί ο Παπαδόπουλος. Γρήγορα να πάρει βέβαια είναι φάουλ. Φάουλ. Καθαρό φάουλ. Και το καρπούζι στη μέση. Ποιος θα το χτυπήσει τώρα το φάουλ? Ο Σάμπο. Ποιος είναι πάνω στην μπάλα? Φύγε ρε Τσαβέλα, θες να χτυπήσεις το φάουλ? Φύγε ρε κάτσε ρε. Είναι τρελή ρε πούστη. Ο κάτσε να χτυπήσεις το φάουλ. Ο κάτσε ρε θα το χτυπήσει ρε. Έχει μέσα Μακ, έχει μέσα Μπερμπάντοφ, έχει μέσα Σάμπο που έχει δυνατά ποδάρια. Το κάτσε. Λες να το κάτσε, ο κάτσε. Λες καμιά καραμπόλα πάλι περτάς δύο τεμπάτου, κάνε τσαπατσούλικο σε βάλει. Πάρτος. Ο Τσαβέλας. Ο Τσαβέλας. Ο Τσαβέλας. Χωρίς γκολ από το Μάρτιο του 2014, μία ασίστ φέτος. Τι έβαλε ρε φίλε? Τι έβαλε ρε φίλε? Τι έβαλε ρε φίλε? Ωραίο. Παπίος Άγος είναι στην Λόγας. Πάει το αίτητο. Πάει το αίτητο του Καφταζογλίου. Ωχ, ωχ, ο κόκκινος. Τι να. 3-0 από ημίχρονο. Θα τον αφήσω να κάνει ανάλυση του παιχνιδιού. Ποτουλίδης. Ανάμεσα σε δύο παίκτες του ΠΑΟ. Έκλειψε ο Κάτσε. Αθανασιάδης. Μπερμπάτο. Ο Πίτο. Ο Λέωβας. Ο Σάμπο. Πέρασε την παραπάνω το μακρύ. Και πρέπει φάου. Θα αρχίσουν τώρα τα... τα τσαμπουκαλίκια τώρα. Γεια μου, θα λήξει το μάτς. Τώρα δίνει και διακοπή το στίχημα. Δίνει διακοπή το στίχημα. Το στίχημα το δίνει διακοπή. Το δίνει διακοπή. Για...
Για πάνε δε στη δικοπή, πόσο το δίνει απέναντι. Κατάλαβες ότι τα δώσατε όλα στα πολεμικά, στο πρώτο ημίχρονο και κλατάρατε να πούμε. Κλατάρατε. Κλατάρατε, καπούτ. Κάνατε μια υπερπροσπάθεια. Πεθάνατε. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Οξυγόνο δεν υπάρχει. Κάνατε μια υπερπροσπάθεια. Στο πρώτο ημίχρονο κάνατε υπερπροσπάθεια και κλατάρατε. Πέρα από τις δυνάμεις σου έδωσες, έδωσες. Αυτό είναι η διαχείριση δυνάμεων. Γιατρός. Διακρίνω μία κόπωση στο ρόστερ του Ηρακλή. Κεφαλιά του Βίτο, δεύτερο του Ιτζόγλου, πλάγιο του Ηρακλή. Οπερώνε. Διακρίνω μεγάλη κόπωση, ναι. Και ο Ρολάκα, το 4-4-2, λογικά στο τέλος του μάτς. Ρωμάνο Περώνε. Ρωμάνο Περώνε. Thank you.
Ολυμπιακού με 2 γκολ του Κόβατς και με τον Τασιόπουλο. 3-2 εκεί με το παιχνίδι. Εκεί που είμαστε και σήμερα. Γιώργη στην δεκάδα γιατί πέταξε την μπάλα μακριά μετά το φάουλ που καταλόγησε ο διευθυντή τη αναμέτρηση. Ο Ηρακλή πλέον και με Περόνι και με Φέλιο στην περιοχή. Τώρα πάει στον αρχικό Ηρακλή. Βλέπω τσιγάρο άναψε. Πίστεψε. Πίστεψε στο όνειρο. Γελάει ο μαλάκι. Τι. Ένα εκατομμύριο μπάτζετ έχει. Εντάξει, τα παιδιά τα δώσαν όλα, δεν μπορεί, εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει. Δεν είναι. Ο άλλος έχει αλλαγές συστημάτων, καλό πάγκο, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να τον συναγωνιστείς. Στο όνειρο ήσουνα. Τώρα στο αναρχό. Εντάξει τώρα, εντάξει. Το τσάφ, το τσούφ. Τώρα θα πας στο άναρχο τώρα. Περόνε μέσα, Βέλιος μέσα, Ρωμάνο μέσα, Πασάς μέσα. Τζιλιανί δεν τον έβαλε. Κακός. Εντάξει. Πω από το γήπεδο φίλε, νέκρωσε. Ο Αθανασιάς δείξε τον Παρτολίνη, ο Μακρύς προς τα πίσω, ο Παρτολίνη ο Μοσόπος, ο Τουλίδης στο Κυριακίδη. Περώνε, Μακρύς, ο Κουβάλας. Εδώ είναι το πέντερο στην περιοχή, πέρασε από όλη σπάρα. Αε ο Ροδρίγκες. Φάουλ του Αθανασιάδη. Ανεβαίνει ο Κυριακίδης. Ξέρεις τι είδε, έπω. Τα center back με τον Τσιόλι πάνε καλύτερα. Τα center back με τον Τσιόλι πάνε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, η απουσία του Κώστα και του Τσιόλι, η συμμετοχή στα center back, ισορρόπησε την κατάσταση εκεί πίσω. Δηλαδή, Τσιόλι, Τζαβέλας και Βίτορ είναι καλύτεροι από τον Τσιόλι, τον Βίτορ και τον Κώστα. Για μάλλον αστημένο όμως τώρα. Πάλι τη χάσανε. Πάλι τη χάσανε. Πάλι τη χάσανε. Εδώ είναι η πρώτη φάση. Πέτει και φαλιά. Άντησε δύο φορές ο Παλέμος με την Ακόλυση Ιρακλή και με προβάδισμα με 3-2 από το Κώστα Τζαβέλα στο 87. Ο Μακρύς διώχνει, ο Κάτσε κατεβάζει, ο Λέω Άρης ο Βερβάτος. Πίεσε ο Πασάς και κατεφάουλ. Thank you.
Τι έκανε ρε, τον είδες? Τι τον έκανε ρε? Ρε τον μπούσε τον Αλβανό, είδες τι έκανε? Πέναλτι, καθαρό. Πέναλτι, καθαρό. Πήγε στα σέντερ μπακ. Ποιος το βαράει? Ποιος το βαράει? Συγγνώμη, αλλά η εκφράση που ήταν ανικανότητα είναι τώρα. Κάνε το. Τελευταία φάση. 3-3. Τρίχες. Δεν είναι φάουλ αυτό. Τους δώσατε πολλά στημένα χτυπήματα. Πολλά. Πάρα πολλά στημένα χτυπήματα. Πολλά κέρδισα πιο πολλά φάουλ από εσάς. Έχει ψηλούς ο Ηρακλής, Περόνε, Βέλιο μέσα, έχει Μπόλκο, Μπακρίδες. Ο Πασάς Καμιλά, η Ταβέλα το ποσό. Οχ, 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 οχ. Όσο θέλει να ελέξει. Πάρε Ήγρα, πάρε Ήγρα, 3-3, πάρε. Πάλι Όλσεν την έκανε, ένα μπούστιδες. Το τρελό ρε μουστά. Κι εγώ τη δουλειά μου με το βιωμένο κάνω. Θες μασάζ, το ξέρεις? Ποιος θα σου κάνει? Εγώ είπα όχ όταν πήγε μπάλα ψηλά. Εδώ, εδώ είπα όχ. Όχ, 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 όχ. Πού να τα χειρώσει? Φάουλ είναι. Τερματοφύλακα ρε πούστιας. Τερματοφύλακα συνάδελφε. Τι είναι? Κάτσε να το δούμε πάλι. Πάλι, πάλι, πάλι. Εδώ, του κάνει φάουλ. Φάουλ είναι. Αλλά φάουλ ξεφάουλ, βγες ρε πούστη, δώσ' τη μία. Δυο μέτρα είσαι ρε πούστη. Βγες, δώσ' τη μία. 3-3. 3-3. Το αίτη το διατηρείται. Ο Μπερμπάτο πήγε. Αυτός εδώ είπε 3-3. 3-3. Δεν αφήσει το μαθητή να κάνει. Ρε εσύ, εγώ το δέχομαι ότι είναι φάουλ. Δεν επιτρέπεται. Δύο μέτρα είσαι ρε πούστη. Δύο μέτρα είσαι. Γιατρέ, φάουλ δεν είναι αυτό? Είναι αυτό που το θέλω να πω.
Τι έχεις να πεις? Ωραίο μάτς, ωραίο μάτς. Σε, σου άρεσε? Ε? Είναι δυνατόν, άστοτο. Γιατί? Δεν το χάνεις αυτό το μάτς. Δεν χάνεται αυτό το μάτς, είναι απαράδεκτο. Πρώτα απ' όλα τα πέναλτι τα βαράει πάντα ο Κάτσε ή ο Κλάους. Τα πέναλτι. Τα πέναλτι. Ο Μπερμπάντοφ δεν έπρεπε να πάει για πέναλτι. Ο Μπερμπάντοφ είναι αγόρι μου να υπερέχει ο ΠΑΟΚ να φτύνει μπάλα στο μισό μέτρο να την κάνει μέσα. Χέσαι με τώρα, εντάξει. Τζάμπα βαθμούς χάσα. Μπερμπάντοφ και Μπερμπάντοφ. Όλσε διαμαρτύρεται. Το πουλί αυτό να πει. Θέλει τέρμα όπως και να έχει. Πόσους βαθμούς έχεις χάσει από τον τερματοφύλακα? Όλους. Δύο σήμερα. Όλοι οι βαθμοί είναι δικοί. Και δύο στα Γιάννενα. Τέσσερις. Εγώ σου λέω η Σομαλία. Πού άλλο έχεις παίξει? Δεν σου έχει δώσει. Τι να πω. Ωραίο μάτς είδαμε. Ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο. Γιατρέ. Γιατρέ, είναι φάουλ όμως. Επιθετικό φάουλ είναι. Ναι, να βγει να τη μαζέψει. Σαν... Είναι φάουλ όμως. Ναι, σύμφωνα με τον νόμο, γιατρέ, είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Όχι. Κάτσε εδώ, στη σιγά. Γιατί δεν είναι φάουλ? Γιατί δεν είναι φάουλ, γιατί δεν είναι φάουλ. Κάνει στη μικρή περιοχή φράγμα. Άσε. Τα δυο δισεκατομμύρια, όπως το λένε, ο Μπερμπάτοφ, το πέναλτι που έχασε. Α, το χτυπήσει άλλο, δεν του περπατάει. Δεν έχει φυσική κατάσταση. Αλλά το βάρος τώρα πάω θα το ρίξει στο UEFA. Κατά τα λεγόμενα του Γιώργου του Μπούζου, επειδή δεν γνωρίζει την ευμένα δημοκρατία που είναι προστάμενο στα δεξιά. Στη δημοκρατία. Ναι. Ο Μπούζος όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ, είπε και τώρα ο κύριο Σαββίδη να ανοίξει τα ΔΕΦΗ Μπούζο. Γιώργο. Μισό λεπτό, Μάνο. Τα ΔΕΦΗ Μπούζο. Να ανοίξει, λέει, ένα ρόστερ και να βάλει για να βάλει το κύπελο κυπελούχων ο ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Εφημερίδες ραδιόφωνο τοπικά υποστηρίζουν μια ομάδα που δεν το αξίζει. Πολλοί το υποστηρίζουν εδώ, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφημερίδες και ραδιόφωνα και τηλεόραση υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και είναι λαχανίδα. Λαχανίδα είναι. Λαχανίδα, έτσι. Λαχανίδα. 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 Είναι πίσω από τον Ολυμπιακό είναι. Εσύ τι είσαι, Παναθηναϊκός? Ναι. 100 χρόνια πίσω από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι? Είναι, τι. Είναι, αλλά είναι πρώτος στην πόλη. Α, ναι, και η καρδίτσα είναι πρώτος στην πόλη. Λέγε, Μάνο. Ο Έλα, μεγάλε. Έλα. Ναι. Ναι, πες μου. Πέναλτι. Ναι. Δεν υπάρχει. Α, στο 2-3 που γίνεται. Κοιτάξτε τώρα, να μην ψάξουμε, Μάνο. Μην ψάχνουμε τις λεπτομέρειες, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα πει του Όλσεν είναι φάουλ. Ναι, εντάξει. Ότι είναι φάουλ το τρίτο γκολ που βάζεις, αυτό θα πει. Αύριο οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα θα λένε το άδικο τρίτο γκολ που είναι φάουλ στον Όλσεν, κυρίες και κύριοι κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι το μάτς έκανες μια υπερπροσπάθεια, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, και το τελευταίο 20 λεπτό τα είδες ανάποδα, γιατί έμεινες από δυνάμεις, και εκεί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να σου καθαρίσει το παιχνίδι. Σου έδωσε το δικαίωμα το άλλο το παλτό ο Μπερμπάντοφ να χάσει το πέναλτι, για ένα πέναλτι πασούλα, και σου έδωσε το δικαίωμα να ζήσεις. Αν είχε άλλα 2 λεπτά μπορεί να... Ναι, θα τα δω όλα ξανά. Ναι. Κλείσε, Μάνο, κλείσε, έχω δουλειά. Στεναχωρεμένος είσαι? Όχι, γιατί? Αύριο παίρνω για να βάλω το βράδυ διαφήμιση. Θα βάλω διαφήμιση το βράδυ. Πέτ με εσάς. Εγώ λέω φάουλ είναι. Ναι. Εγώ λέω είναι φάουλ και το ξέρω. Ναι, βεβαίως είναι φάουλ. Αλλά έχεις και μαλάκα τερματοφύλακα. Γιατί εκεί με ένα 97, με 4 παίκτες, βγαίνεις και δίνεις ένα μπουνίδι, αλλά είσαι άψυχος. Διαιτητής, παλιός διαιτητής, είναι φάουλ, ρε. Το γκολ είναι φάουλ. Το τρίτο γκολ είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Αλλά είναι και μαλάκας ο τερματοφύλακας. Δεν έχει τερματοφύλακα. Τι.
Ποια είναι η εταιρεία που χορηγεί τον ΠΑΟΚ? Ποια είναι? Sporting Bet, βέβαια, ναι. Καραγκιόζη που έβαζε τα κουρ και με φώναζε, πάρδωνα. Ποιος? Μια συνέντευξη. Ποιος? Μια αδερφή είχε εδώ που φώναζε. Εδώ μέσα. Ναι, ναι. Τρία, χαρούμενος είναι αυτός. Χαρούμενος είναι, τι. Τι είστε να χωριέσαι εσύ, τι, εντάξει. Πώς το είδες, πέρα από το, στα αγωνιστικά, τρία γκολ σε κάνει ο Ρακλής. Τρία γκολ σε κάνει. Καταρχήν ήταν φάουλ. Ήταν φάουλ. Ναι, άσχετα με αυτό εδώ. Για μένα έχασε ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτή που έπαιζε ήταν η Κολοπετινίτσα, δεν ήταν ομάδα. Ναι, αλλά σου βάλε τρία γκολ, Γιώργο. Ναι. Προπονητής του είναι Καραγκιόζη. Τρία γκολ σε έβαλε αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα σου βάλε τρία γκολ. Δεν πρέπει να προβληματιστείς, η άμυνά σου. Πίσω. Άλλο πράγμα. Τα center back σου. Και τα άλλα τρία γκολ είναι λάθος. Και τα τρία γκολ είναι λάθος. Center back, τερματοφύλακας. Δηλαδή πήρες τον Μπερμπάντοφ να τα καθίσει από το ένα μέτρο και έχεις center back. Center back τρία και τερματοφύλακα που είναι κάτω του μετρίου. Έχεις πρόβλημα εκεί μεγάλο. Ο Κώστα είναι για πέταμα. Μα ο Τσιόλης δεν είδες ότι πήγε καλύτερα. Βγάλε το τρίτο γκολ. Είδες ότι ο Τσιόλης πήγε καλύτερα από τον Κώστα center back. Πρώτος και... Τέλος πάντων. Εσύ είσαι χαρούμενος. Α, μπράβο. Αυτοί και 4-2 να μας κερδίζαν δεν ήταν χαρούμενοι. Γιατί η άμυνά τους παραπέει. Όταν τρως δύο γκολ από τον Ηρακλή. Τρία γκολ από τον Ηρακλή. Α, μπράβο. Και διαμαρτύρεσαι. Ναι, άμα τους το πεις θα σε πούνε για τις έμασες, φέξε. Αυτά δεν γίνονται. Και αν δεν έκανε εκείνο το τσάφο, λοιπόν, αύριο... ναι. Το πέναλτι αυτό που δεν σε βάλει στον Μπακ, ξέρεις τι θα γινόταν τώρα. Το πέναλτι σε βάλει, είναι πέναλτι. Τι πέναλτι, βάζει το πόδι έτσι. Είναι πέναλτι, ο Κάτσε το κάνει τρίπλα, βάζει το πόδι. Τι, είναι πέναλτι ρε εσύ, μην τα βλέπεις Αργιανή, είναι πέναλτι. Μα είναι πέναλτι, του κάνει, του σκάει τρίπλα. Στο μισό. Στο πέφτει από πάνω και δεν θα... Α, λες το κερδίζει ο Κάτσε. Ναι, άσε με. Απόψεις. Δύστητο. Ποιος θα τα κάνει φάουλ. Δύο μέτρα. Ήταν ένα μπούγιο παιχτών και δεν μπορούσε να σηκωθεί αυτό. Τι φάουλ κάνει. Και παοξίδες είχε μέσα. Άμα δεις το. Δες τη φάουλ. Εντάξει, με το νόμο, σύμφωνα με το νόμο. Ποιο νόμο. Τι νόμο. Είσαι, ότι στη μικρή περιοχή δεν τον εντυπωδίζεις. Φάουλ το ίδιο το συμπιάνω. Και δεν θα μείνω να σηκωθεί. Α, εννοείς δηλαδή η επαφή. Ναι. Με το σώμα, δηλαδή. Καλά, αυτός είναι για τα πανηγύρια. Από Γερμανία σε παίρνω τηλέφωνο. Τι θες ρε. Έλα, από Γερμανία. Τι είναι ρε καρνίβαλε. Ποιος είναι. Ένας φίλος μου ήταν ψηλός. Έλα γόρι γλυκό. Σα λέω. Γιώργος. Πώς το είδες. Ναι. Ναι. Σ' άρεσε. Ναι. Ναι. Δεν σε βγάζω πού στο ραδιόφωνο. Έχει πολλές γραμμές ρε φίλε. Πολλές γραμμές έχει. Γίνεται πανζουρλισμός γι' αυτό. Πες μου. Πες μου. Ναι. Να έρθεις. Όταν θα έρθεις να με πεις. Εγώ γειτονιά δεν αλλάζω. Αμάξι δεν αλλάζω. Οικογένεια δεν αλλάζω. Ρούχα δεν αλλάζω. Θα έρθεις να με βρεις. Πάμε ακόμα δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Θα πω κάποια ανακεφαλαίωση στο παιδί και θα τελειώσουμε. Εντάξει. Να κάτσουμε εκεί. Πάμε. Ναι. Έβρε μιάρι. Κάτσε τώρα, εσύ τώρα από την Ρεπούστη, από την Καστέλα, εσύ θεωρείς το 3-3 φτιαχτό. Αυτό θες να μου πεις. Δηλαδή, θεωρείς το 3-3 ήταν φτιαχτό, αυτό λες εσύ ρε βρωμογάβρε από την Καστέλα. Βρωμιάρη και ελληνή, τρισάθλιε και λεπρέ άντρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Α, βαβά ήτανε. Α, το στήσαν στο σκορ. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε βρωμιάρη. Γάβρε. Δεν κοιτάς εκεί με τη Βέρεια. Στην Κίνα. Α, ναι, 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 ναι. Ε, βρωμιάρη.
Ο Μπερμπάτοφ με το Φρίδι το σούταρ έξω, τρέπεσε λίγο, ρε. Ντροπή σου, ρε βρωμιάρη. Ρε βρωμιάρη του συστήματος. Άτιμε άντρα. Ναι, ναι, λέει, ναι. Θα πω τώρα γύρω που άνοιξε κανένα μια ώρα. Εντάξει. Εντάξει, ας κλείσει, έχω δουλειά, κλείσε. Τώρα, εντάξει. Αύριο θα αφήσω τον κόκκινο να κάνει εισαγωγή, να του δώσω ένα τέταρτο, γιατί μπάλα δεν είδε αυτός. Το μεσημέρι. Ναι, 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 ναι. Πρόσεξε, μην πεις τίποτα μηνύσιμο. Άσε, ρε παιδί μου, πάμε φυλακή τώρα για τις μαλακίες. Ναι. Όχι, 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 όχι. Εντάξει, καλά, καλά. Μη. Ναι, άστο, κλείσε, κλείσε. Δεν σταματάνε. Δεν σταματάνε. Άστα και τα παιδιά να κάτσουν μαζί μας. Να κάτσε πιο εκεί λίγο. Κάτσε, κάτσε μαζί μας. Πειράζει να κάτσω. Όχι. Κάτσε, να. Καθίστε εδώ παρέα. Άστα ρε τα παιδιά. Ούτε επειδή κάνουμε δυο... Τι έπαθε το χεράκι σου. Γροθιά. Τι, ξύλο παίζεις. Τζάμι έσπασες. Με γροθιά. Γιατί το έσπασες. Με ποιον ευρίασες. Με ποιον ευρίασες. Με γυναίκα. Με τη μαμά σου μάλωσες. Δεν θα σου κρατήσει κακία. Έσπασες καμιά πόρτα, τζάμι. Ο παπάς άμα το σπάσει, θα και να του μιλήσει 6 μήνες. Εσύ γιος, τους γιους τους αγαπάνε οι μάνες. Μη φοβάσαι. Πού το έσπασες, εδώ καρπό, τι. Τι έπαθες. Κόπηκε. Κοίτα, μιλάς με νευρικό άνθρωπο, αλλά τα νεύρα δεν βγάζουν σε καλό. Τις μαγκές αυτές τις και εμείς τις κάναμε. Βαρούσαμε τείχους, κεφάλια βαρούσαμε στα αυτά. Είσαι 18. 16. Δικαιολογείς. Δικαιολογείται. Δικαιολογείται. Άσε ρε. Τι άντρες θα γίνουν. Δικαιολογείται. Να ρε παοξής. Τι έγινε. Τι πάω καρόλερ. Τι ακόλου να κλείσε με λένε. Τρομπαμαρίνα. Τι να κάνεις τώρα. Άσε ρε κόσμο. Τρία γκολ είναι Αγγλής. Ο Μακρύς και ο Βέλιος. Μέχρι να σφυρίξει η μαλάκα πέσω του. Τι μάτς λέει βάζω. Το είδες το μάτς. Τώρα λίγο κάτι λίγο. Πάω και είμαι κι εγώ. Πάω και αυτός. Με αυτή τη φάτσα ρε πούστη τι θα είσαι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι κοίτα. Κοίτα μούρι κοίτα. Δείξε λίγο. Έλα εδώ σήκω σήκω. Κοίτα μούρι. Αυτή η μούρι τώρα είναι δυνατό να μην είναι πάω. Λοιπόν το κασκό ρε μάλλον. Τι κασκό να πάρει, τρία γκολ σε έβαλαν αυτοί εδώ ρε, οι άχρηστοι. Το χειρότερο μπάτζετ της κατηγορίας. Με το Μακρύ που σταματάει την μπάλα με τη φτέρνα σου κάνει γκολ. Τώρα που θα παίξουμε σήμερα, έρθει κολόγια. Σίγουρο είναι. Καλό. Τι είναι εδώ. Καλό είναι ρε, πως για πετρέλαιο είναι αυτό. Ε. Καλό είναι. Καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι. Λοιπόν, γεια σας. Εδώ πανηγυρίζουν οι Ηρακλειδείς. Βάλαν τρία γκολ στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, διαχρονικό το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Δηλαδή τα τρία center back και ο τερματοφύλακας. Εγώ περίμενα η δουλειά να γίνει, να πούμε, από τη μεριά του Ροντρίγκες. Δηλαδή να φάει τρυπήματα υπό εκεί ο ΠΑΟΚ. Ανταυτού ο Ροντρίγκες ήταν σήμερα ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σαν back half. Έξω κάτσε για μένα λάθος μέσα ο Σάμπο, ο οποίος δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ούτε θα κρατήσει την μπάλα, ούτε θα σου προωθήσει το παιχνίδι, ούτε θα σου κάνει να πούμε το κάτι παραπάνω, ούτε στην άμυνα θα έρθει χαμηλά να σου κάνει ψηλά. Ένας ψηλός παίκτης. Ένας ψηλός παίκτης. Ταχύτητα δεν έχει. Κάθισε δίπλα στο Τσιόλι, δύο αργοί εκεί πέρα. Και ο Πέλκας, ο οποίος αν δεν έβαζε τον γκολ, θα περνούσε απαρατήρητος και μια κάθετη πάσα στο Ροντρίγκες που την πρόλαβε ο τερματοφύλακας, δεν πήρε την μπάλα πάνω του, το παιχνίδι πάνω του κτλ. Ο Μπερμπάτοφ βγήκε σήμερα σε μεγαλύτερη συμμετοχή. Έδειξε ότι είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Έκατσε τον γκολ εκεί με τη στραβοκλωτσιά του Κλάους. Πήγε να κάνει σου το Κλάους, βρήκε χορτάρι, στρώθηκε το δεύτερο κολοφαρδίστικο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό λίγα πράγματα ο Μπερμπάτοφ, λίγο ψιλοκόλλησε από το σκληρό παιχνίδι, το οποίο ο Ηρακλής στη δύναμη.
Έβαλε τον Πουλούτη εξ αριστερά από center for και έγαψε έξω τον Τσιλιανίδη. Πολλοί συγκριτικοί του θα πούνε ότι έπρεπε να παίξει ο Τσιλιανίδη. Εγώ δεν άποψα τη διαδικασία. Μια ομάδα ο Ηρακλής με την τετραδούλα του, με ένα στάμου center back. Το παιδί είναι χαμηλών δυνατοτήτων, έχει μόνο σωματότυπο. Στο πρώτο γκολ του φεύγει ο Μακ με στροφή, δίνεται στο Λεόβατς και χώνει τον Μπέλκας και κάνει τον γκολ. Ένα μακρύ μικρό δυνατοτήτων, δυνατό παιδί αθλητής, ψιλογρηγοράκος ξέρω και τα λοιπά. Γιώργο, πήγες και από το Τζόγλιο. Σε περιμένω στη Μαρμίτα, έχω δουλειά τώρα, κλείσε. Με έναν Τζόγλου προσπάθησε, για μένα ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή ήταν ο Σαραμαντάς με διαφορά. Επικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, επικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κυριακίδης πήρε πολλές κούρσες, ο Μπουκουβάλας πάρα πολλές αναχαιτήσεις. Και αυτοί στα center back, ο Ηρακλής με Μπαρτολίνη και Στάμου είχαν προβλήματα. Γενικά τα center back και των δύο ομάδων είχαν μεγάλα προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ διαχρονικά το έχει, ιδιαίτερα στον αέρα. Έχει, και το έλεγα στη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν μου αρέσουν τα πολλά στιμένα χτυπήματα. Τους δίνεται πολλά στιμένα χτυπήματα τους Ηρακλειδείς και βγήκα δικαιωμένος στο τελευταίο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έδειξε μια αλαζονία στο τελευταίο τέταρτο. Εκεί που ο Ηρακλής άρχισε να χάνει δυνάμεις και πήγε και ισοφάρισε με μια αναρχοκομμουνιστική ενδεκάδα. Και ο Ρωμάνο μέσα και ο Περόνε μέσα και ο Πορτουλίδης μέσα και ο Πασάς μέσα και ο Βέλιος μέσα κτλ. Μια αναρχικοκομμουνιστική, δηλαδή του βγαίνει η ψυχή και λέει τα παίζω όλα για όλα. Αυτό το παίζω όλα για όλα. Αυτό το παίζω όλα για όλα. Ιδιαίτερα από το 80 και μετά που μπήκε ο Περόνε και ο Ρωμάνο, ο ΠΑΟΚ επέδειξε μια ποδοσφαιρική αλαζονία. Πέρα δηλαδή από την τεράστια αμυντική του κακή συμπεριφορά, επέδειξε και μια ποδοσφαιρική αλαζονία μετά το 20 λεπτό. Οι αλλαγές για μένα ήταν καλή αλλαγή του Τζιόλι στα center back και του Κλάους στα center for. Ήταν καλή αλλαγή και εκεί το γύρισμα του Τζιόλι στα center back, εκεί έδειξε ότι δεν εμπιστεύεται του στόπερ του. Ο ΠΑΟΚ είναι πέμπτος με 11 βαθμούς. Καλά πας. Με το Λεμαδιακό μαζί είναι. Καλά πας. Καλά πας. Εντάξει. Καλά πας, 11ος. Η ΑΕΚ που είναι 13. Πανιόνιος 13. Καλά πας. Παναθηναϊκός 15 και ο Γάρος 21. Καλά πας. Αναστό. Θα σε πάρω σε 5 λεπτά. Συγχαρητήρια για την νίκη. Βγαίνω τώρα, βγαίνω σε ένα site και σε παίρνω να μου αναλύσεις. Έγινε αγόρι. Νίκος Αναστόπουλος. Η ρετσίνα δικιά μου. Τι δουλειά έχω με ρετσίνα. Με ρετσίνα. Τι λέει αυτός καζός είναι. Ο Μακ φοβισμένος, φοβισμένος από το Κλωτσίδη. Ο Πέλκας φοβισμένος από το Κλωτσίδη. Δηλαδή η ποιότητα του ΠΑΟΚ έναντι της ποιότητας του Ηρακλή έπρεπε να ανοίξει 4-1 το μάτς κανονικά. Αλλά η τρομοκρατία της θύρας 10. Ελάτε μην έρχεστε κτλ. Έκανε το καφτατζόγλιο έδρα. Ένα καφτατζόγλιο όμως το οποίο ήταν ψιλοάδιο. Ψιλοάδιο, δεν ξέρω αν το μας το είδατε. Ψιλοάδιο. Είχε δηλαδή μια δεκαπεντάρα, παραπάνω δεν είχε. Όχι, όχι. 12-13. Δηλαδή μεταξύ 12 και 13 χιλιάδες κάπου εκεί ήταν. Δεν ήταν παραπάνω. Αυτοί εδώ κάνανε έδρα. Και φοβήθηκε ο Μπερμπάντοφ, φοβήθηκε ο Μακ, φοβήθηκε ο Πέλκας. Φοβήθηκαν τα κλωτσίδια. Για τη διαιτησία πρέπει να αποβληθεί ο Δέλιος, εκεί που πάει να φάει λάκανο τον, με καρατιά, πολύ γυμνασμένος, με καρατιά τον Μπέρνς. Στη φάση του πέναλτι είναι πέναλτι υπέρ του Κάτσε. Με το γράμμα του νόμου είναι φάουλ τον γκολ του Ηρακλή. Με το γράμμα του νόμου, το τρίτο, με το γράμμα του νόμου. Αλλά εκεί όταν έχει σαν τερματοφύλακα 1.97, η μπάλα κάνει καμπύλη και δεν βγαίνει να σηκωθεί, να τη δώσει μια γροθιά και να τελειώσει το μάτς. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τερματοφύλακα. Πρώτος το είδα, πρώτος το είπα, πρώτος είδα τον Μπερμπάντοφ ότι είναι αλαζονικός, περπατητής. Αυτά τα γκολ του στυλ γίνεται λόμπα, πάω στη μικρή περιοχή, βάζω το ποδάρι, άστα, άστα αυτά τα γκολ. Αυτά τα βάζει και ο Κλάους. Έκανε μια ψηλοσυμμετοχούλα στο περπατιστό, βγήκε έξω, έφαγε τις κλωτσίες του. Δεν έδειξε την 7η αγωνιστική ότι μπορεί να πάρει τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του.
το γκολ που βάζει είναι μεγάλη κούρσα του Ροντρίγκες και μεγάλη διαγώνια πάσα στον Κλάους, μπερμπαντιά του ζεμπεκιά του Κλάους και πάει μπάλα στον Μπερμπάτοφ και κάνει τον γκολ. Ο Ηρακλής υπερέβαλε δυνάμεις ο Μακρύς, υπερέβαλε δυνάμεις ο Ιτζόγλου. Περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Πασά. Ο Βέλιος, ο γνωστός Βέλιος, ο οποίος εκμεταλλεύεται το λάθος του Σάμπο και τριπλάρει τον Κώστα. Δηλαδή ρε φίλε, να σε τριπλάρει ο Βέλιος, να σε πάρει ο Βέλιος κεφαλιά, να σε πάρει ο Βέλιος στη δύναμη γιατί είναι γαϊδούρι, να σε πάρει ο Βέλιος στο εκτόπισμα, να σε βάλει γκολ, να το χαρώ. Απηδείξει δηλαδή να με βάλει μέσα, είναι γαϊδούρι. Αλλά να μου κάνεις τρίπλα. Έχεις πρόβλημα λοιπόν Κώστα και ψηλά και χαμηλά. Έχεις πρόβλημα Βίτορα ψηλά. Έχεις πρόβλημα Τσαβέλα ψηλά. Και έρχεται ο Τσιόλης να καλύψει το πρόβλημα. Με το 3-3 ο Παπαδόπουλος στο Άβελ πάει μπουζούκια και ο Τούντορ δεν βγαίνει από το σπίτι του. Διατηρήθηκε το αίτητο και το suspense ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Για κάποιους πονηρούς το 3-3, όπως κάποιους Ολυμπιακούς, εντάξει, άστε τους στην αμφιβολία τους. Θα τα πούμε το βράδυ στη Μαρμίτα. Γεια χαρά. Thank you.